Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Ημέρα Τρίτη 18 του Φλεβάρη και είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 5 περίπου, 5 παρα 10, για να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας ενημερώσουμε, να δούμε θέματα που σας απασχολούν, εκδηλώσεις όμορφες που γίνονται στην περιοχή, στην πόλη μας, που τις καταγράφουμε, έτσι να τα επικοινωνήσουμε όλα αυτά. Περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή και σήμερα στην εκπομπή. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι απλοί. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα, με το που βγαίνουμε στον τηλεοπτικό αέρα. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 26510-68541-68542. Υπάρχει το κινητό τηλέφωνο της εκπομπής 6970-4247-82 για να στέλνετε με απλή χρέωση τα γραπτά σας μηνύματα. Φυσικά για τους φίλους του διαδικτύου υπάρχει σελίδα μας στο Facebook, η ώρα της Επίρου, αλλά και το mail της εκπομπής, ωραεπίρου@gmail.com. Όλους τους τρόπους επικοινωνίας τους βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά θα έρθουμε να ξεκινήσουμε να δούμε στον απόϊχο της απεργιακής κινητοποίησης, της απεργίας που έγινε σήμερα και το συγκεντρώσαν το πρωί στην πόλη μας αλλά και σε όλες τις μεγαλοπόλεις, να δούμε αν βγήκε ο κόσμος στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για το ασφαλιστικό και για άλλα θέματα που τους απασχολούν φυσικά, γιατί το ασφαλιστικό μπορεί να είναι τώρα των ημερών και να βγαίνει έτσι μπροστά, αλλά είναι και άλλα πράγματα που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξεχνούν λοιπόν όλες τις απώλειες των προηγούμενων χρόνων, των χρόνων των μνημονίων που τους έτσι έγιναν από τα όποια κόμματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και γυρνάμε στο στούντιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα νέα. Ασφαλιστικό, οι αδικίες που διορθώνονται, τι προβλέπει για συντάξεις επικουρικές και εφάπαξ, το lifting sense, το λουσχύρες εργαζόμενους συνταξίουχους και πολυτεκνούς. Δασικοί χάρτες, όσα πρέπει να γνωρίζουν και να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες, οι νέες προθεσμίες σε όλη τη χώρα. Αττική, 27 Φεβρουαρίου τελειώνει το περιθώριο για αντιρρήσεις σε 7 περιοχές. Δεύτερον, αντιρρήσεις αρχίζουν σε 12 ημέρες σε 8 νομούς και μέχρι τον Ιούνιο σε άλλους 29. Τρίτον, μερική κύρωση, ο χάρτης με τις 258 περιοχές που παίρνουν σειρά μέσα στο Φλεβάρι. Αδημοσίευτη, με συγχωρείτε, επιστολή του Γεώργιου στον Ανδρέα Παπαδρέου. Οι κοπέλες απέκαμα να σε περιμένουν. Λοιπόν, παράπλευρες απώλειες. Ο κορονοϊός θύψε τον James Boat. Για την Οβάρτης, αποστάσεις ΣΥΡΙΖΑ από τον Παπαγγελόπουλο. Αυτοψία, 19 μήνες μετά, ο αμίαντος είναι στο μάτι. Έντυρά μας τα νέα, στην Αλβανική Βουλή, το νομοσχέδιο για τις ελληνικές περιουσίες. Πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Νέες εισφορές και συντάξεις. Κατατέθηκε το ασφαλιστικό. Τον Ιούνιο αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές. Επιπλέον 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Συρία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως γυναικόπαιδα, έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους λόγω του πολέμου στη βορειοδυτική Συρία. Εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη φόβοι για νέο προσφυγικό κύμα προς την Ευρώπη. Παγώνουν τα έργα για μία εβδομάδα στα κλειστά κέντρα. Σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει το διάλογο με τις τοπικές αρχές προκειμένου να βρεθεί κοινός στόπος για τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Νότης Μηταράκης ανακοίνωσε χθες ότι παγώνουν για μια εβδομάδα τα έργα για την κατασκευή των νέων κλειστών κέντρων στα νησιά. Οι τοπικές αρχές καλούνται να προτείνουν οι ίδιες περιοχές για την κατασκευή των εν λόγω κέντρων. Συμφωνία εξαγοράς, θα ελπέ το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο. Από την Τουρκία τώρα πρεμιέρα μέτρων οικοδόμησης με 34 παραβιάσεις. Είναι τα γνωστά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η τουρκική αντιπροσωπεία προσήλθε στη συζήτηση χωρίς κάποια συγκεκριμένη ατζέντα, ωστόσο οι επαφές θα συνεχιστούν μέχρι και την Πέμπτη. Ταφή με οικολογική συνείδηση μέσω λιπασματοποίησης. Η λιπασματοποίηση των νεκρών είναι η νέα εξαιρετικά οικολογική πρόταση της αμερικανικής εταιρείας
Recompose για όσους θέλουν να διατηρήσουν την περιβαλλοντική του συνείδηση ακόμη και μετά θάνατον. Η διαδικασία που θα προσφέρεται στην Ουάσιγκτον από τον επόμενο Φεβρουάριο θα εξοικονομεί την εκπομπή 1,4 τόνου άνθρακα στην ατμόσφαιρα, συγκριτικά με την αποτέφρωση αλλά και τη διαδικασία συμβατικής ταφής του νεκρού. Είναι ωστόσο μακρά και χρειάζεται περίπου 30 ημέρες για την ολοκλήρωσή της. Μακάβριο λίγο για μεσημέρι, αλλά αφού υπάρχει ως είδηση. Θα την υποστούμε. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών για τη συνέχεια. Θερμή απεργιακή υποδοχή στο νομοσχέδιο Βρούτσι, πρώτη με τοπική για το ασφαλιστικό. Σήμερα 24ωρη απεργία κατατέθηκε στη Βουλή χωρίς αναλογιστικές μελέτες και έκθεση βιωσιμότητας. Τρεις συγκεντρώσεις σε πλατεία Κλαθμόνος, Προπύλαια και Χαυτία. Ερωτήματα για την κάλυψη των πενιχρών αυξήσεων στους παλιούς ασφαλισμένους. Ακινητοποιημένα όλα τα μέσα μεταφοράς, πλην προαστιακού και τρένων ΟΣΕ. Στις Βρυξέλλες, αισιοδοξία για την ελληνική αξιολόγηση, ακροβασία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όμως. Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, πορεία για τη δεύτερη φορά αριστερά. Προανακριτική, μπάχαλο και θεσμικές παλινοδίες με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Τι λένε οι ίδιοι, ποια η άποψη της Ελλάς. Γερμανία, έντονη καταδίκη της ακροδεξιάς βίας από την κυβέρνηση Μέρκελ. Επιθέσεις σε τεμένη, σχεδίαζαν οι νεοναζί που συνελήφθησαν την Παρασκευή. Στην Αυγή. Στοχοποιούν τους μάρτυρες για να κουκουλώσουν το σκάνδαλο Νοβάρτης. Απροκάλυπτη παρέμβαση της προκατακτικής στη δικαιοσύνη. Η πλειοψηφία της Επιτροπής επιχειρεί να αποκαλύψει τις ταυτότητες των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος για να τους εκφοβήσει και να τους εκβιάσει μεθοδεύοντας τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής απέφυγε τις διευκρινήσεις με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου πως κατέθεσαν οι μάρτυρες για να διευκολυνθεί. Το πραξικόπημα για να διευκολύνει το πραξικόπημα Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ. Επιστολές από δύο προστατευόμενους μάρτυρες στην προκατακτική αποκαλύπτουν ότι κατέθεσαν με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά στον Άριο Πάγο και δηλώνουν ότι φοβούνται για τη ζωή τους εάν δεν προστατευτεί ταυτότητά τους. Ο Άλεξης Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ με όραμα και σχέδιο για τη χώρα και την νέα κυβέρνηση της αριστεράς. Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός. Προσφυγικό νέο μπάχαλο μετά το αποφασίζομεν και επιτάσσομεν. Ισπανία, φόροι, Τόμπιν και Google για στήριξη συντάξεων. Σήμερα οι κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό. ΣΥΡΙΖΑ, προσκλητήριο συμμετοχής σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, απάντηση στα ψέματα της κυβέρνησης και τις μεθοδεύσεις διάλυσης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλειας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μέση αύξηση 68 ευρώ για κύριες συντάξεις. Η ακτινογραφία του ασφαλιστικού που κατατέθηκε στη Βουλή, προσλήψεις σε υγεία Ελλάς, Δήμους και Μουσεία, αιτήσεις για 3,5 περίπου χιλιάδες θέσεις μέχρι τα τέλη του Φλεβάρη. Ο Τσίπρας επιμένει στον έλεγχο των αρμών της εξουσίας. Φωτοβολταϊκό πάρκο Μαμούθ στην Κοζάνη, επένδυση 130 εκατομμυρίων ευρώ. Μελέτη ΣΕΒ. 467.765 Έλληνες μετανάστευσαν στα χρόνια της κρίσης. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για τα ξεχασμένα τετραγωνικά, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων. Μπρος πίσω για τα κέντρα μεταναστών στο Βόρειο Αιγαίο. Και πάμε να δούμε τι λέει και ο ριζοσπάστης. Όλοι σήμερα στην 24ωρη απεργία για το ασφαλιστικό, απάντηση στο νομοσχέδιο έκτρωμα, πάλι για σύγχρονα ασφαλιστικά δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις σε 61 πόλεις. Μεταξύ αυτών, όπως είπαμε νωρίτερα, και τα Γιάννενα. Προσφυγικό μεταναστευτικό, κυβερνητική ελιγμή με στόχο το ξεγέλασμα του λαού. Κουκουέ, κανένας να μην παγιδευτεί. Ο λαϊκός ξεσηκωμός πρέπει να έχει συνεχιστεί και να δυναμώσει. Από τη θέση υπεράσπισης τώρα του καπιταλισμού προσπαθούν να λερώσουν το μήνυμα της 8ης Μάρτη. Διάσκεψη μονάχου για την ασφάλεια, απειλές μπηχτές και ανταγωνιστικά συμφέροντα όπου γης. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική συνδιάσκεψη για την παρέμβαση στους αυτοαποσχολούμενους της πόλης και η οικονομική εξόρμηση του ΚΚΕ βραβεύτηκαν οι κομματικές οργανώσεις που διακρίθηκαν στην Άμυλα. Συνεχίζουμε με την αυτεμπορική. Πώς δομείται ο νέος ασφαλιστικός χάρτης, νέο σύστημα για 4 εκατομμύρια συνταξιούχους, μισθωτούς, απασχολούμενους και αγρότες. Σε αντίστροφη μέτρηση για τις 24 με 48 δόσεις, σε 8 ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα.
Να δούμε λίγο την αυτεμπορική. Κράτηση στην ανάπτυξη έκαναν τα ξενοδοχεία, στο σύν 7,3% τζίρο στο 19. Δέσμη προτάσεων για αναστροφή του brain drain με παρέμβαση του ΣΕΒ. Λονδίνο ή Λουξεμβούργο εξετάζει τη μεταφορά έδρας για τη φωλή-φωλή. Παρεμπόριο έρχονται αυστηρότερα πρόστιμα από το Υπουργείο. Φρένος στις αυθαίρετες χρεώσεις στα κινητά. Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, νέα ένεση κατά του κοροναϊού. Και στα ελληνικά πετρέλαια, το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο, έτσι είδηση που παίζει από χθες. Και είναι και αυτή, έχει την αξία της, σημαντική. Λοιπόν, πάμε να έρθουμε στο στούντιο. Όπως σας έλεγα, θα ξεκινήσουμε με τις απεργιακές κινητοποίησεις που έγιναν σήμερα ανά την Ελλάδα και φυσικά έλαβε χώρα αντίστοιχη μεγάλη κινητοποίηση. Αρκετός κόσμος βγήκε στους δρόμους και στην πόλη των Ιωαννίνων για το ασφαλιστικό. Πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μου, τους σημερινούς, να το δούμε το θέμα, να δούμε τι λένε άνθρωποι που έτσι εκφράζουν το δημόσιο τομέα. Χθες είχαμε τη δυνατότητα έτσι να έχουμε και εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, οπότε σήμερα είναι η σειρά και των ανθρώπων που εκπροσωπούν συλλόγους και σωματεία από το δημοσιοπαλλητικό κόσμο. Πάμε να τους καλησπερίσουμε. Θα καλησπερίσω τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, τον κύριο Γρίβα. Κύριε Γρίβα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα καλησπερίσουμε και τον κύριο Στέφανο Μιχάλη, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Όπως επίσης ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Αντώνη Μαυράκο που είναι εδώ. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Πέρα από το ασφαλιστικό, είναι πολλά τα θέματα που μπορούν να μπουν στη σημερινή συζήτηση, έτσι να βάλουμε. Αλλά πραγματικά είναι η μητέρα των μαχών, κύριε Γρίβα. Πολλά χρόνια θυμάμαι να το σχολιάζουμε, να το συζητάμε με αφορμή τέτοιες ημέρες σαν τη σημερινή, με απεργιακές κινητοποιήσεις, με προετοιμασία του αγώνα που κάνετε κατά καιρούς απέναντι σε πολιτικές έτσι που σας βρίσκουν αντίθετους, που θεωρείτε ότι καταβαραθρώνουν την κοινωνική ασφάλιση. Ναι, κυρία Χριστοφορίδου, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια και παραμένουμε αντίθετοι, ειδικά για τις ρυθμίσεις απέναντι στα ασφαλιστικά νομοσχέδια, τα οποία ψηφίστηκαν και ψηφίστηκαν αρκετά στα χρόνια της Λέλαπας, τρία. Και είναι πολλά αυτά για τη μεταρρύθμιση ενός ασφαλιστικού συστήματος, γιατί ακριβώς οι νόμοι που ψηφιζόταν, που αφορούσαν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, δεν είχαν ως στόχο το να παρέχουν συντάξεις στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους που να έχουν ένα επίπεδο διαβίωσης το οποίο να τους εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή, αλλά πάντα είχαν ως στόχο τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Mm-hmm. Να δημοσιονομικά να περιορίσουν, αυτό στόχευαν όλα τα νομοσχέδια, τα ασφαλιστικά τα οποία κατατέθηκαν, στόχευαν στο να περιορίσουν τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Το κράτος αποσύρθηκε, όπως όλοι γνωρίζουν πλέον, από τη συμμετοχή του στην κοινωνική ασφάλιση, δεν πληρώνει τίποτα. Έτσι. Και εμείς ως εργαζόμενοι κατανοούσαμε ότι η χώρα ήταν σε μνημονιακή λέλαπα, τη χρεοκόπησαν και κατανοούσαμε ότι χρειαζόταν η χώρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δανειστών. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια τα μόνιμα υποζύγια και οι μόνιμοι που καλούνταν και πλήρωσαν με τεράστια ποσά την προσαρμογή της χώρας στις απαιτήσεις των δανειστών ήταν ο κόσμος της εργασίας, της μισθωτής εργασίας και οι συνταξιούχοι. Κυρία Χριστοφορίδου, έχουν υπολογιστεί ότι και το παρουσιάσαμε με έγκριτους εργατολόγους στη μεγάλη εκδήλωση που έκανε το Νομαρχιακό Τμήμα πριν από λίγες μέρες σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας, ότι αυτό το διάστημα αφαιρέθηκαν 70 δισεκατομμύρια ευρώ από τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και από τους συνταξιούχους. Το νούμερο είναι τεράστιο. Δεν είχαμε εμείς και δεν έχουμε καμία πρόθεση να είμαστε στους δρόμους ή να διεκδικούμε ή να απεργούμε για να απεργούμε ως συντεχνία. Εδώ μιλάμε πραγματικά ότι υπήρξε μια λιελασία των εισοδημάτων των εργαζομένων και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, λιελασία των εισοδημάτων των συνταξιούχων και δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση πάνω σε αυτή την δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών, οι οποίοι αγανακτισμένοι από τις περικοπές όλα αυτά τα χρόνια, δήλωσε και υποσχέθηκε πολλά προεκλογικά, κυρία Χριστοφορίδου.
ότι θα αλλάξει τους ασφαλιστικούς νόμους, θα τους καταργήσει και αντί τούτου το νομοσχέδιο το οποίο είναι ήδη κατατεθειμένο στη Βουλή και θα μιλήσουμε αναλυτικά πιο πάνω, όχι μόνο δεν καταργεί τις βασικές κατευθύνσεις των προηγούμενων αντισφαλιστικών νόμων και του τελευταίου του κυρίου Κατρούγκαλου, έτσι, όπως έχει να κάνει με τα όρια ηλικίας, δεν μιλάει καθόλου, παραμένουν στο ίδιο επίπεδο, 42 χρόνια ασφάλισης, 62, 40 χρόνια ασφάλισης και 62 στη σύνταξη ή 67 έτη και από 15 χρόνια και πάνω. Καμία παρέμβαση, έτσι, σε κανένα επίπεδο. Και το μόνο που κάνει και που στείνει και θα μιλήσουμε, θα μας δοθεί ο χρόνος για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, κατά την, να μιλήσουμε αναλυτικά για το τι παρεμβάσεις κάνει, έστεισε ένα τυράκι, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά έτσι είναι η αλήθεια, για να πάνε στη φάκα να τσιμπήσουν οι εργαζόμενοι, λέγοντάς τους ότι από τα 30 έτη ασφάλιση και πάνω μέχρι τα 40, θα τους δώσει, θα αυξηθούν η ανταποδοτικότητα της σύνταξης. Είναι αλήθεια. Να πω όμως γιατί πόσα μιλάμε, τα οποία είναι μελετημένα. Για έναν άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος, κυρία Χριστοφορίδου, θα εργαστεί από 35 χρόνια και έχει συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ, θα πάρει όντως αύξηση το τεράστιο ποσό των 35 ευρώ το μήνα. Και ένας άνθρωπος που θα τερματίσει τον ασφαλιστικό του βίο και θα έχει 40 έτη ασφάλισης, πάλι με 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, θα πάρει το εξίσου τεράστιο ποσό των 72 ευρώ το μήνα. Αυτό το τυράκι δίνει η κυβέρνηση και έχει απέτηση από τον κόσμο της εργασίας, έτσι, από τον κόσμο, από τους απόμαχους της δουλειάς, γιατί δεν αφορά μόνο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, γι' αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικά και έχει απέτηση αυτά να τα δεχτούμε. Αυτά δεν είναι ανοιχτά και ούτε αποδεκτά όπως και τα προηγούμενα ασφαλιστικά συστήματα. Μάλιστα. Κύριε Μιχάλη, ποιο είναι το πιο τρωτό σημείο, σε ποιο σημείο το ασφαλιστικό αυτό που κατατέθηκε αντιδράται περισσότερο, σε ποιο κομμάτι του? Κοιτάξτε, σίγουρα το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή οι μειώσεις των συντάξεων, είναι το βασικότερο από όλα. Γιατί όταν κάποιος είχε μπει στη διαδικασία της εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήξερε με τους νόμους οι οποίοι ίσχυαν τότε ότι η σύνταξή του θα είναι συγκεκριμένη. Ένα αλφα ποσό. Ξαφνικά όμως από το 2010 και μετά γινόμαστε μάρτυρες και γίνονται μάρτυρες αυτοί οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ξαφνικά θέλουν να βγουν σε σύνταξη, να γίνει μια τεράστια μείωση των 40%. Όπως καταλαβαίνετε, οποιοδήποτε προγραμματισμός είχε γίνει τότε, όταν ξεκίνησε κάποιος την εργασία του, ξαφνικά αυτό το σύστημα καταραίει, με αποτέλεσμα λοιπόν να βγαίνει ο προϋπολογισμός του κάθε ανθρώπου, κάθε οικογένεια εκτός. Με αποτέλεσμα λοιπόν σήμερα να υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά, τα οποία με τον προϋπολογισμό που είχαν κάνει πριν 20-30 χρόνια, σήμερα είναι εκτός. Και όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και κοινωνικά και η συνοχή της κοινωνίας και πάρα πολλά και ακόμα και τις ίδιες οικογένειες. Mm-hmm. Εγώ παίρνω παράδειγμα τον εαυτό μου. Δηλαδή, είμαστε μια τριμελή οικογένεια. Ξαφνικά η κόρη αναγκάστηκε, εφόσον ήξερε ότι εδώ δεν πρόκειται να βρει ποτέ δουλειά, να φύγει στο εξωτερικό. Και δεν είμαι μόνο εγώ αυτός. Είναι πάρα πολλοί και συνάδελφοι και εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Είπατε προηγουμένως για τον brain drain. Ναι, είναι αλήθεια. Φανταστείτε όμως ένα νέο ο οποίος είναι 25 χρονών και δεν έχει καμία τύχη ή τουλάχιστον περιορισμένη τύχη να βρει μια δουλειά. Και αν τη δουλειά που θα βρει αυτή θα είναι με 450 ευρώ. Σκεφτείτε λοιπόν στο ταμείο του, με τον νόμο που ισχύει, αν πληρώσει λοιπόν το ποσοστό το οποίο θα είναι πάρα πολύ χαμηλό, με τι σύνταξη μιλάμε. Με αποτέλεσμα λοιπόν, το βασικότερο πρόβλημα από όλα είναι το οικονομικό. Από εκεί πέρα, σίγουρα παίζει και η ηλικία ένα τεράστιο ρόλο, γιατί εμείς το βλέπουμε και στη δουλειά μας. Αυτό που απασχολεί τον κλάδο αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς, είναι πότε θα βγω σε σύνταξη και τι θα πάρω. Γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα. Και μια βεβαιότητα σε συνδυασμό με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι κανείς δεν ξέρει τι θα πάρει. Έχουμε δει πραγματικά και σε χώρους του δημοσίου υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να βγουν σε σύνταξη και το τρενάρουν. Έτσι είναι φοβερό. Ακριβώς. Κύριε Μαυράκο, λοιπόν, πώς τη βλέπετε την κατάσταση και σε τι περισσότερο από το ασφαλιστικό που κατατέθηκε θέλετε να σταθείτε? Κύριε Χριστοφορίδου, καταρχάς να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή, γιατί συζητάμε και για το ασφαλιστικό και για οτιδήποτε άλλο και αν θέλετε, ίσως εμάς, τουλάχιστον και εμάς ίσως ακόμα, δηλαδή την γενιά μου εκεί το 40+, που είχαμε τη δυνατότητα, την τύχη, οτιδήποτε άλλο, να μπούμε και σχετικά πιο νέοι στο δημόσιο, τα όρια ηλικίας να μην είναι τόσο διαφορετικά, να μην μας φαίνεται μάλλον τα 40 χρόνια που συζητάμε, πάνω από 35 και όλα αυτά. Όμως, έχουμε ένα πολύ, πολύ βασικό, επειδή δεν γίνονται πλέον προσλήψεις και οι προσλήψεις οι οποίες γίνονται βέβαια συνήθως είναι σε ανθρώπους πλέον πολύ μεγαλύτερης ηλικίας,
αντιλαμβάνεται κανείς απευθείας ότι αυτό από μόνο του θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, οι συνάδελφοι όλοι οι οποίοι ξεκινάνε σήμερα ή πριν μερικά χρόνια τον εργασιακό τους βίο, δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν ούτε σχεδόν τα 30 χρόνια. Άρα, θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον. Δεν συζητώ βέβαια καθόλου για τους ανθρώπους που είναι στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι και τα 15 χρόνια καμιά φορά φαντάζουν πάρα πολλά. Και λόγω των εργασιακών σχέσεων όπως είναι. Είναι πολύ γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν όπου έχουμε εργαζόμενους χωρίς ασφάλιση, που αναγκάζονται να εργαστούν για να έχουν ένα μεροκάματο, αλλά βιώνουν το να μην έχουν καμία ασφάλιση, να έχουν ελάχιστα ένσημα το μήνα. Πολύ δε περισσότερο για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθόλου δουλειά και μιλάμε για χιλιάδες άνθρωπους. Εκτός όμως από αυτό, να έχουμε και μία άλλη παραδοχή, ότι ο συνταξιούχος σήμερα, δυστυχώς, κυρίως από τα χρόνια του μνημονίου και μετά και σήμερα, συμβάλλει στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Υπάρχουν οικογένειες ολόκληρες που στηρίζονται πάνω σε αυτή τη σύνταξη, την οποία παίρνει ο παππούς, η γιαγιά, και με αυτή μπορούν και πορεύονται και προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα. Όταν λοιπόν έρχεται ένα σύστημα το οποίο το μόνο που θέλει ουσιαστικά να κάνει, το μόνο που το ενδιαφέρει είναι πώς θα κοιτάξει να επιβιώσει, χωρίς να κοιτάει πώς θα επιβιώσουν οι πολίτες, αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Αφού λαιλατίσανε λοιπόν όλα τα ταμεία όλα τα προηγούμενα χρόνια και αφού ουσιαστικά δεν αφήσανε κάτι και βάλαμε πλάτη και σαν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και οτιδήποτε άλλο, έρχονται σήμερα ουσιαστικά με έναν καινούριο νόμο η κυβέρνηση να θωρακίσει όλο το προηγούμενο, τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο είχε πει ότι θα τον καταργήσει κιόλας, και πάνω σε αυτό να στηρίξει ένα σύστημα το οποίο δεν είναι βιώσιμο για τους πολίτες. Αυτό όσο αφορά το ασφαλιστικό. Από εκεί και πέρα, τα εργασιακά προβλήματα που έχουμε, κύριε Χρυστοφορίδη, μιας και με ρωτήσατε, είναι πάρα πολλά και πολύ σοβαρά. Έχουμε απολέσει το 40% του μισθού μας τα τελευταία μνημονιακά χρόνια. Αυτό έφερε πολλούς ανθρώπους σε πολύ δύσκολη θέση. Σήμερα ένας νεοδιοριζόμενος δημόσιος υπάλληλος μπαίνει με το βασικό μισθό, παίρνει 560 ευρώ. Ερχόμαστε για δουλειά λοιπόν με τα ελάχιστα, χωρίς να μπορούμε να συντηρήσουμε σχεδόν τον ίδιο μας τον εαυτό, πόσο μάλλον να υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω. Μπορεί να υπάρχει σε εμάς, δεν υπάρχει ο μεσαίωνας ίσως της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή να μην κινδυνεύουμε να χάσουμε τη δουλειά μας, ακόμα αν και περάσαμε τέτοια χρόνια. Η διαθεσιμότητα είναι πολύ νοπή ακόμα σε εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά και πάλι, αυτό από μόνο του δεν σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε το ιδιωτικό τομέα, ίσα-ίσα που πρέπει να θωρακίσουμε όλο αυτό που έχουμε για να μπορέσουμε να το ενισχύσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, προκειμένου να μπορούμε να επιβιώσουμε, είναι πάρα πολύ βασικό. Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, θα σας δώσω το λόγο. Λένε κάποιοι, και σήμερα λένε οι κυβερνητικοί κύκλοι, για παράδειγμα, ότι ήρθαμε, διορθώσαμε με κάποιες διατάξεις που φέραμε τον πολύ κακό νόμο Κατρούγκαλου, και βγαίνουν οι συνδικαλιστές και διαμαρτύρονται απέναντι σε τι. Τι απαντάτε σε αυτό? Ναι. Γιατί το έχετε παραδεχτεί και όλο εδώ μέσα ότι και ο νόμος Κατρούγκαλου δεν ήταν καθόλου καλός. Ήταν στην πολύ κακή κατεύθυνση. Ουσιαστικά τώρα μιλάμε για μια ανατροποποίησή του, έτσι. Πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου πατάει η σημερινή κυβέρνηση. Εγώ καταλαβαίνω την επίθεση των κυβερνήσεων, γιατί πάντα όλα αυτά τα χρόνια όποιος δεν ήθελε, όποιος εφάρμοζε αντιλαϊκές πολιτικές και τα νομοσχέδια τα οποία έφερε προς ψήφιση, δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες των πολιτών ή δεν υλοποιούσαν καν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις. Μετά ξέρουμε ποιοι είναι οι γνωστοί που φταίνει πάντα. Οι συνδικαλιστές, εμείς που βγαίνουμε στους δρόμους, εμείς που ενοχλούμε τους πολίτες. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ετοιμάζουν να φέρουν και νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων. Σε μια συγκεκριμένη λογική, την οποία αυτοί σήμερα διαραίουν και κάνουν και επίθεση σήμερα κυβερνητικοί κύκλοι ενάντια στους αγώνες των εργαζομένων. Ναι, είπαν και οι συνάδελφοι και το τονίζουμε. Ναι, ακριβώς. Το μόνο που κάνει είναι να ισχυροποιεί έτι περαιτέρω τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους. Συγκεκριμένα, εμείς δεν λέμε κανένα ψέμα. Ας βγει κάποιος από την κυβέρνηση να πει αν πειράζει τα όρια ηλικίας. Ναι, είναι.
Που ήταν ένα από τα βασικότερα αιτήματα του κόσμου της εργασίας. Να βγει κάποιος από την κυβέρνηση και να μας πει αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τα βαρέα και τα θυγερά επαγγέλματα. Που στόχος μας ήταν και παραμένει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες, ότι δεν μπορούν να συνταξιδοτούν στα 67. Να βγει κάποιος από την κυβέρνηση και να μας πει, αν λέμε ψέματα, ότι δεν υπάρχει και σε αυτό το νομοσχέδιο καμία πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς που είχαν ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς. Mm-hmm. Γιατί το γνωρίζει η ελληνική κοινωνία τι σημαίνει νηπιαγωγός, δάσκαλος και καθηγητής να είναι στα 67 τα χρόνια, στα 67 τα χρόνια στις αίθουσες διδασκαλίας. Λέμε εμείς ψέματα λοιπόν. Και αν να βγει κάποιος από την κυβέρνηση και να μας πει ότι λέμε, εμείς αναγνωρίζουμε και είπα και εγώ εισαγωγικά ότι ναι, όντως αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης από τα 35 μέχρι τα 40 χρόνια. Και είπα συγκεκριμένα τα νούμερα και να βγούμε. Ποιοι χάνουν όμως, δίνει πόρους η κυβέρνηση και αυξάνει, κυρία Χριστοφορίδου, τη συνταξιοδοτική δαπάνη? Όχι. Καταργεί τη 13η σύνδεξη, αυτό το κουτσουρεμένο που είναι, το καταργεί εντελώς για να χρηματοδοτήσει ακριβώς αυτή την αύξηση. Λέμε κάπου ψέματα ή κάνουμε ψεύτικο συνδικαλιστικό αγώνα ή κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, γιατί στο νομοσχέδιο θυσπίζεται η 13η και η 14η σύνταξη και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει? Υπάρχουν αυτά αποτυπωμένα και δεν τα έχουν καταλάβει οι συνδικαλιστές? Προφανώς. Προφανώς και όχι. Δεν είναι οι συνδικαλιστές, κυρία Χριστοφορίδου, οι οποίοι βγαίνουν. Φταίνε σε κάτι οι συνδικαλιστές και ειδικά ο κόσμος της εργασίας, κυρία Χριστοφορίδου, έτσι, όταν συζητάμε ότι για τα λεφτά τα οποία ελληνοδοτήθηκαν τόσα χρόνια από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τα οποία ήταν πόροι δικοί μας, πληρωμένοι και των εργαζομένων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών, και χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με τις γνωστές πρακτικές από τα δομημένα ομόλογα μέχρι, δεν χρειάζεται να πω έτσι, μέχρι και την αναγκαστική τους από την Τράπεζα της Ελλάδας. Οι συνδικαλιστές τα λένε αυτά. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη από την κυβέρνηση στο νομοσχέδιο το οποίο καταθέτει να δώσει πίσω τα κλεμμένα από τα ασφαλιστικά ταμεία? Εμείς τα λέμε αυτά? Ή δεν ξέρουμε να διαβάζουμε? Υπάρχει κάποια πρόβλεψη να βγει κάποιος να μας πει από την κυβέρνηση ότι λέμε ψέματα, ότι και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο διατηρεί και μεγαλώνει τις ανισότητες ανάμεσα στους μισθωτούς, τους ανθρώπους ανάμεσα στη μισθωτή εργασία, σε εμάς δηλαδή, σε εσάς, έτσι που και στους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν σε εμάς βάζει στους ελεύθερους επαγγελματίες να πληρώνουν για τον τομέα υγείας 55 ευρώ για την πρώτη πενταετία, 55 ευρώ το μήνα για τον τομέα υγείας, εννοούμε, για την περίθαλψή μας, και 66 ευρώ πέραν της πενταετίας, και για τους μισθωτούς εφόρου ζωής το 7% επί του εισοδήματος. Δηλαδή ένας άνθρωπος με 1.000 ευρώ, με 900 θα πληρώνει 63 ευρώ το μήνα, 1.100 παραπάνω, 7% επί του εισοδήματος, και το προβλέπει ο νόμος. Δεν αυξάνει την ψαλίδα και την αντίθεση και δεν την κάνει ανάμεσα στον κόσμο της εργασίας, της μισθωτής, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και στους ελεύθερους επαγγελματίες? Και θα αναγκαστούμε εμείς να χρηματοδοτούμε εφόρους ζωής, γιατί αν δείτε και τις διατάξεις που προβλέπει η κυρία Χριστοφορίδου και ειδικά για τα ψηλά εισοδήματα που δεν θα πληρώνει κανένας, γιατί θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά. Θα δείτε λοιπόν ότι χρηματοδότηση, ειδικά στο τομέα υγείας, θα είναι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας. Δεν γνωρίζει η κυβέρνηση, και επιτρέψτε μου αυτό να ολοκληρώσω, γιατί είναι το πιο εύστοχο που το είπε και ο Αντώνης, το είπε και ο Μιχάλης, ο Στέφανος, ότι τολμά και μιλά και απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία για επιστροφή των παιδιών μας, των ξενιτεμένων, όπως χαρακτηριστικά το ανέφερε και ο συνάδελφος, ότι έφυγε το παιδί του μέσα από το για να πάει να βρει. Έτσι, έτσι θα έρθουν με αυτά τα ασφαλιστικά συστήματα, όταν σήμερα οι νέοι μας, ακόμα και στο δημόσιο, δεν πρόκειται κανένας από αυτούς να πιάσει τα 40 έτη ασφάλισης? Πείτε μου, κυρία Χριστοφορίδου, ξέρετε πόσοι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι που μπαίνουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ξέρετε σε τι ηλικία μπαίνουν στο δημόσιο πλέον? Οι αναπληρωτές. 35, 40 χρόνια. Ποιος από αυτούς θα πιάσει 40 χρόνια στο δημόσιο? Αφήστε το δημόσιο. Να μιλήσουμε για τον ιδιωτικό τομέα. Με τα τετράωρα, με τις ελαστικές μορφές εργασίας, με τα εξάωρα που μας βλέπουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Ξέρουν τι συμβαίνουν στα σούπερ μάρκετ, έτσι, στην ανασφάλιστη και στη μαύρη δουλειά. Ποιος από αυτούς λοιπόν θα πιάσει 40 χρόνια για να πάρει μία αξιοπρεπή σύνταξη? Εγώ θα θέσω το εξής ερώτημα και θα ήθελα να το κάνουμε διάλογο να μου το απαντήσετε όλοι. Είναι λογικό καμία κυβέρνηση να μην μπορεί να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα της κοινωνίας. Εγώ αυτό το βάζω ως ζητούμενο στο τραπέζι και ρωτάω.
τι θα σας ικανοποιούσε, ποιο ασφαλιστικό, ποια μορφή του ασφαλιστικού θα έπρεπε ή τι διορθώσεις θα έπρεπε να κάνει αυτή και η προηγούμενη και όποια η εκάστοτε κυβέρνηση για να μιλάμε για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό και ένα δίκαιο ασφαλιστικό. Κύριε Μαυράκο, να ξεκινήσω από εσάς. Δηλαδή, άμεσα τι θα έπρεπε, αν σας δινόταν η δυνατότητα και σας έλεγε η κυβέρνηση, ελάτε να συζητήσουμε, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα αυτού του ασφαλιστικού. Τι θα έπρεπε να αλλάξει πρώτα-πρώτα. Καταρχάς, θα έπρεπε να φέρει κοινωνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν γίνεται να πληρώνουμε διαφορετικά, ανάλογα με το ποιοι είμαστε και πώς είμαστε, σε σχέση και όχι σε σχέση με το εισόδημά μας. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι και βασική αρχή του συντάγματος. Ο κάθε πολίτης να συνεισφέρει με βάση την δύναμη, την οικονομική δηλαδή που έχει, προς τα βάρη για το κράτος. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση mm-hmm. και πουθενά. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό και είναι άδικο. Δηλαδή, από μόνο του δημιουργεί κοινωνική αδικία. Από εκεί και πέρα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει πρόβλεψη για τους ανθρώπους, όπως ανέφερε και ο Χρήστος Γρίβας, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε δουλειές σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Φανταστείτε στο έναν οικοδόμο στα 67, στα 65. Να εργάζεται, όπως το λένε, σε όλες αυτές τις συνθήκες που είναι πολύ γνωστές, να μην συζητήσουμε για τους νοσοκόμους και όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα, τα οποία είναι και επικίνδυνα και θέλουν και κάποιες άλλες αντοχές στο κάτω της γραφής. Που είναι πάρα πολύ βασικό. Άρα και αυτό στηρίζεται πάνω σε μια αδικία που κάνουμε σε κάποιους ανθρώπους, τους οποίους δεν λαμβάνουμε υπόψη τους. Από εκεί και πέρα, η μετάβαση, φανταστείτε, που έγινε. Και για να φτάσουμε να δείτε πώς έρχεται το σύστημα και λειτουργεί έτσι, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τίποτα άλλο. Η μετάβαση η οποία έγινε με την ενοποίηση των ταμείων, η οποία πολύ σωστά και θα πρέπει να ενοποιηθούν τα ταμεία και να γίνουν ένα, δεν είχε καμία πρόβλεψη όπως έχει γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ερχόταν ουσιαστικά ο προϋπολογισμός του κράτους να καλύψει αυτό το κενό που δημιουργούσαν τα ταμεία, τα υγεία, οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να υπάρξει αυτή η μετάβαση. Εδώ ήρθανε και πήρανε όλα τα χρήματα από τα υγιή ταμεία και τα ρίξανε μέσα σε μια μαύρη τρύπα. Χαθήκανε αυτά τα λεφτά, χαθήκαν όλες οι σφορές και όλος ο μόχθος που είχαν κάνει τόσα χρόνια όλοι οι Έλληνες, γιατί ήταν από όλους. Και βρεθήκαν μέσα σε μια μαύρη τρύπα, η οποία έρχεται μετά και λέει: α, δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό. Πάμε τώρα να το κάνουμε βιώσιμο. Τεχνιέντος λοιπόν δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα, προκειμένου να έρχεται και να υπάρχει αυτή η λαιλασία, κυρίως προς τους μισθωτούς, και προκειμένου να περνάει και προς την κοινωνία ότι α, για να μπορούμε να πάρουμε σύνταξη, α, για να μην χάσετε τη σύνταξη, α, για να μπορείτε να είστε μια χαρά και να μπορούμε έστω να σας δίνουμε αυτά τα λίγα, πρέπει να κάνουμε αυτό και να η κοινωνία να κάθεται σαστισμένη ουσιαστικά να κοιτάει και να βλέπει όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτά λοιπόν όταν δημιουργείς κοινωνική αδικία και δημιουργείς τόσα προβλήματα ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες, προφανώς, κυρία Χριστοφορίδου, δεν γίνονται τυχαία. Είναι σε μία λογική που έχουν εξυπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια, του Διέρε και Βασίλευε, προσπαθούν να στρέψουν και του κοινωνικού αυτοματισμού, στρέφοντας τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη, προκειμένου να μην υπάρχει αντίδραση. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Είμαστε εδώ να το αναδείξουμε, να το δείξουμε, να φωνάξουμε, προκειμένου να μπορέσει και ο κόσμος να το καταλάβει και να κατανοήσει τι είναι αυτό που έρχεται και τι είναι αυτό που πρόκειται να περάσει τα επόμενα 50 χρόνια. Μιλάμε για τη νέα γενιά. Αυτό με τον κοινωνικό αυτοματισμό, εντάξει, είναι λίγο πιο έτσι, βαριά έννοια, αλλά γενικότερα το βλέπετε να στρέφεται ο ένας απέναντι στον άλλον. Εγώ πάντως το κλίμα που βλέπω το τελευταίο διάστημα είναι ότι είναι συσπηρωμένος ο κόσμος και γίνονται και προσπάθειες, αυτό τουλάχιστον βλέπω, και από τον ιδιωτικό τομέα. Παλαιότερα ήταν κόκκινο πανί το να κάτσουν άνθρωποι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ή να κατέβουν μαζί στους δρόμους. Τώρα φαίνεται ότι αμβλύνονται κάπως οι γωνίες. Το ζήσαμε αυτό mm-hmm. πάρα πολύ σοβαρά, ειδικά τα πρώτα χρόνια του μνημονίου. Έτσι ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή δεν κυκλοφορούσαμε και στο δρόμο και οπουδήποτε, στα καφενεία, mm-hmm. στις συζητήσεις, στα σπίτια μας μέσα. Βλέπαμε ότι μια κοινωνική ομάδα αντιδρούσε απέναντι στην άλλη. Και πάρα πολύ. Ευτυχώς, κύριε Χριστοφορίδου, οι πολίτες και κυρίως ο κόσμος της εργασίας αντιλήφθηκε σχετικά άμεσα mm-hmm. όλο αυτό και προσπαθεί να συσπηρωθεί. Και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει. Δεν αρέσει στους κυβερνώντες, γιατί δεν θέλουν αυτή τη συσπήρωση του κόσμου. Προσπαθούμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος είναι πραγματικά το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε
μία αντίδραση μαζική από όλους τους πολίτες. Παρ' όλα αυτά έρχεται και σήμερα η κυβέρνηση και αυτό που είπε ο Χρήστος, που μειώνει και δημιουργεί, ανοίγει την ψαλίδα ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες, προκειμένου ακριβώς να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Κύριε Γρίβα, κύριε Μιχάλη. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ λίγο σε δύο λέξεις κλειδιά όσον αφορά το συνταξιοδοτικό. Το ένα είναι η βιωσιμότητα και το άλλο είναι η αξιοπρεπής διαβίωση. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή το ακούμε πάρα πολύ τώρα τελευταία, αν λοιπόν θέλουμε ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα, ωραία, βγάζουμε ένα νόμο και λέμε 10 ευρώ σε όλους τους συνταξιοδότες, σε όλους τους συνταξιούχους. Δεν είναι όμως το ζητούμενο εκεί. Το ζητούμενο είναι η σύνταξη την οποία θα πάρει κάθε εργαζόμενος, ο οποίος έχει δουλέψει 30 και πλέον χρόνια, να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και αυτό είναι λοιπόν το κουμπί. Διότι εάν πραγματικά μιλάμε για μια αξιοπρεπή διαβίωση, εντάξει, θα το στηρίξουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, εγώ εκείνο που βλέπω και εκείνο που μέλη γενέστε, είναι ότι η αξιοπρεπή διαβίωση, για την οποία λοιπόν ακούμε πολλά, αλλά δεν θα τη δούμε ποτέ. Με αποτέλεσμα λοιπόν, το κουμπί στην όλη προσπάθεια που εμείς έχουμε ως ρόλο, εφόσον εκφράζουμε ή εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους εδώ στα Γιάννενα και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, είναι να μπορούμε να έχουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό είναι το ένα. Ο συνδικαλισμός πέρασε και μια φάση συντεχνιακή, δηλαδή θυμάμαι τη δεκαετία του 80-90, πραγματικά πολύ έντονη. Με αποτέλεσμα λοιπόν, από εκεί να έχει δημιουργηθεί ενδεχομένως η δυσπιστία πολλών εργαζόμενων απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια αυτό δεν είναι στο βαθμό το οποίο ήταν παλιότερα, διότι όλοι έχουν δεχτεί μειώσεις, όλοι κατάλαβαν ότι μια στιγμή στην άλλη με ένα νόμο μπορεί να καταρρεύσουν τα πάντα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει μια συνοχή στο συνδικαλιστικό κίνημα. Βέβαια η αξιοπιστία είναι σχετική. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος και σήμερα βρήκα μια συνάδελφο στον δρόμο και μου λέει, με αποκάλυψε ειρωνικά, εργατοπατέρα, είσαι εμπολεμένος κτλ. Δεν έδωσε σημασία. Προχωράμε, εμείς έχουμε αυτό το ρόλο, αυτό πρέπει να κάνουμε και με αυτό θα παρευλέψουμε και θα πορευτούμε. Μάλιστα. Κύριε Γρίβα. Κοιτάξτε, είπατε τι προτείνουμε εμείς, όλοι θέλουν, διεκδικούν και τι προτείνουμε εμείς ως εργαζόμενος κόσμος της εργασίας να έχει. Θεωρείτε δηλαδή, αν σας δινόταν πραγματικά η δυνατότητα, αν αύριο σας καλούσε ο Υπουργός και σας έλεγε, ελάτε, έχετε δίκιο, ίσως να το ξανασκεφτούμε. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα πιο δίκαιο ασφαλιστικό. Και σας έδινε 2-3 πράγματα τη δυνατότητα να αλλάξετε. Ποια θα ήταν αυτά? Λοιπόν, καταρχήν θα αλλάζαμε το βασικότερο με τον Υπουργό και θα ήμασταν του σημερινού Υπουργό με βάση ό,τι αποτυπώνει το, γιατί εμείς είμαστε αντί, γιατί είναι αυτός ο συγκεκριμένος Υπουργός. Mm-hmm. Γιατί στο νομοσχέδιο το που καταθέτει διέπεται από μια φιλοσοφία. Mm-hmm. Είναι η δικιά του λογική, η δικιά του αντίληψη για τον τρόπο που βλέπει το σύστημα της κοινωνικής ασφάλειας. Από την αρχή λοιπόν με το νομοσχέδιο αυτού του Υπουργού θα του λέγαμε, κύριε Υπουργέ, διαφωνούμε ριζικά. Διότι εσείς φέρνετε ένα ασφαλιστικό σύστημα κομμένο και ραμμένο με όρους βιωσιμότητας του συστήματος, όπως είπε εύστοχα και ο συνάδελφος ο πρόεδρος από την ΕΛΜΕ, και όχι ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει στους απόμαχους της δουλειάς αξιοπρεπή διαβίωση μετά τον εργασιακό τους βίο. Εκείνη είναι η μεγάλη μας διαφορά. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν θεσπίζετε ξανά ένα νόμο, ο οποίος θεσπίστηκε όλα αυτά τα χρόνια στην λογική της βιωσιμότητας του συστήματος, του ασφαλιστικού, και όχι της βιωσιμότητας των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα να δίνετε συντάξεις πενιχρές, έτσι, συντάξεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση. Υπάρχουν, κύριε Γρίβα, λεφτά? Εσείς οι συνδικαλιστές πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση η οποία να αναγνωρίζει ότι έχει λεφτά και δεν θέλει να τα δώσει στην κοινωνική ασφάλιση? Βεβαίως. Διότι όταν έχεις στο μυαλό σου να απαξιώσεις το δημόσιο και το δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, όταν έχεις στο μυαλό σου ότι δεν θέλεις το κράτος πρόνοιας, όταν έχεις στο μυαλό σου ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν θα αποτελεί ένα μηχανισμό παρέμβαση που να αναδιανέμει τα εισοδήματα μεταξύ των κοινωνικών κατηγοριών, αλλά θα είναι ένα συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο θα φτάνει να δίνει, όπως είπε πρόσφατα ένας υπουργός, ελάτε μωρέ, και με 200 ευρώ μπορεί κάποιος να ζήσει. Το δήλωσε ένας και από τους υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης. Όταν λοιπόν έχεις όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό, δεν μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Εκείνη η διαφορά μας. Γιατί εμείς λέμε, που υπάρχουν οι πόροι, τους δείχνουμε και τους λέμε, φέρτε τα λεφτά πίσω από το PSI που τα αρπάξατε μέσα σε μία νύχτα τα λεφτά των ασφαλιστικών μας ταμείων και θα δείτε ότι το ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να χρηματοδοτήσει συντάξεις αξιοπρεπής διαβίωσης. Φέρτε πίσω ό,τι έχετε πάρει και θα δείτε ότι το ασφαλιστικό σύστημα δίνει. Και επίσης, σε εμάς λέτε, κύριοι της κυβέρνησης και σε αυτό το νομοσχέδιο, ότι δεν υπάρχουν πόροι.
Σωστά. Και ταυτόχρονα πάτε και ψηφίζετε φωτογραφική διάταξη για μία ακόμα φορά, κυρία Χριστοφορίδη. Ακούστε, ακούστε, γιατί και θα πρέπει η νέα γενιά αυτής εδώ της χώρας να ξεσήκωθεί. Μειώνει η κυρία Χριστοφορίδου, ενώ υπήρχε πρόβληψη όσο ποιος είναι συνταξιούχος όταν εργάζεται, να πληρώνει το 40% από τη σύνταξή του να παρακρατείται γιατί εργάζεται. Δεν φτάνει που τη μειώνει σε μια εποχή που η ανεργία έχει εκτιναχθεί, είναι σε αυτά τα επίπεδα που είναι, προχωρά και κάνει ακόμα κάτι πιο προκλητικό. Ένα δωράκι στους πελάτες του συστήματος. Εξαιρεί εντελώς από τις μειώσεις, κυρία Χριστοφορίδου, τους μητακλητούς υπαλλήλους που είναι στα γραφεία των Υπουργών και στη Γενική Διακυβέρνηση. Θα παίρνουν συνταξιούχους του δημοσίου, θα πηγαίνουν να δουλεύουν και θα παίρνουν και το μισθό τους ως μητακλητή και τη σύνταξή τους ολόκληρη. Είναι, κυρία Χριστοφορίδου, πρόκληση αυτό στη νέα γενιά της χώρας που δεν μπορεί να βρει ένα μεροκάματο? Και βέβαια είναι. Άρα λοιπόν, για αυτά τα πράγματα λοιπόν, ακούσατε τίποτα κανένα από τους λαλίστες, τους κυβερνητικούς εκπροσώπους ή τους κυβερνητικούς κύκλους σήμερα να διαρρέουν κάτι? Όχι. Εμείς λοιπόν, κυρία Χριστοφορίδου, επιμένουμε. Άρα εσείς είστε από τους ένα... ότι δεν μπορείτε να καθίσετε στο δικό όχι, έτσι. Όχι, δεν είναι, όχι με τη σημερινή κυβέρνηση. Με τέτοιους όρους. Με τέτοιους όρους. Εμείς παλεύουμε για ένα καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δημόσιας που θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα της αξιοπρεπής διαβίωσης. Και το κράτος να έχει ουσιαστική συμμετοχή σε αυτό το κράτος, κυρία Χριστοφορίδου. Δεν μπορεί να είναι απόν και να μας δείχνει εμάς την ιδιωτική ασφάλιση. Δεν μπορεί να έχει τη λογική ότι δεν μπορώ να παρέχω σήμερα, γιατί δεν είναι μόνο η σύνταξη το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν είναι μόνο, είναι η μία πλευρά. Είναι και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ακριβώς αυτό θέλω να πω τώρα. Είναι και το άλλο. Δεν μπορεί, κυρία Χριστοφορίδου, να πληρώνουμε εμείς το 7% σε μηνιαία βάση των αποδοχών μας, το 7%. Και να υπάρχει αυτού του είδους υπερίθαλψη, γιατί ξέρετε που έχουμε φτάσει, κυρία Χριστοφορίδου. Λένε οι συνάδελφοί μου ότι υπάρχουν συνάδελφοι αυτή τη στιγμή με το 7%, Αντώνη, νομίζω ότι είμαστε πάνω από 105, 110, 125 ευρώ το μήνα, προσέξτε, και 130 ευρώ τα υψηλότερα το μήνα για τον κλάδο υγείας μόνο. Το ακούτε για την περίοδο. Ξέρετε τι λένε οι συνάδελφοι? Ότι μερικοί που δεν έχουν το μυαλό τους, δεν στέκει καλά το μυαλό τους, αλλά τσιμπάνε στην προπαγάνδα. Με 130 ευρώ το μήνα θα τα είχα πληρώσει σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Ακριβώς. Και θα ερχόταν να με πάρουν με το ελικόπτερο, όχι να στηβάζομαι στους προθαλάμους των νοσοκομείων και να παρακαλάω να με βάλουν σε κλινική. Με ελικόπτερο θα με είχαν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ακριβώς. Υποβαθμίζω, ενώ εμείς πληρώνουμε, προσέξτε. Σας το λέω, τα πληρώνουμε αυτά τα λεφτά. Κάθε μήνα. Και δεν έχουμε αντίστοιχες παροχές με αποτέλεσμα ο κόσμος να αγανακτεί, να μας τρέφουν στην ιδιωτική ασφάλιση ή και κάποιος άλλος, ένα παιδί σήμερα που προσδοκά, σιγά σου λέει που θα φτάσω εγώ να δουλέψω 40 χρόνια και τα λοιπά, τι θα σκεφτεί, θα φτάσει κάποια στιγμή που το κορμί θα με εγκαταλείψει. Να μην έχω σαν απόμαχος της δουλειάς μια αξιοπρεπή σύνταξη για να μπορέσω να ζήσω. Ας κάνω και μια ιδιωτική ασφάλιση. Ιδιωτική ασφάλιση, να θυμίσω την ΑΣΠΙΣ και να θυμίσω τη μεγάλη κατάρρευση και το μεγάλο κράκ της Αμερικής πρόσφατα, έτσι. Με την κατάρρευση της Lehman Brothers και των υπολείπων. Εκεί θέλουν να τα πάρουν, να ελληνατίσουν το σπόρο, να μας μπρόχουν εμάς στην ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί βέβαια τους καταλαβαίνω. Τους καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτοί τους στηρίζουν. Αλλά εμείς, κυρία Χριστοφορίδου, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ενδώσουμε. Μάλιστα. Σε αυτές τις λογικές. Άρα λοιπόν, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Η μείωση δεν είναι μόνο αυτό που παίρνουμε κάθε μήνα στα χέρια, αλλά είναι και όλα αυτά. Δηλαδή και η ιατρική περίοδο και τα επιδόματα και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ βλέπω πάρα πολλούς συνταξιούχους, οι οποίοι πραγματικά ένα μεγάλο ποσό, δηλαδή χρειάζονται το μήνα καταλήγει 50 ευρώ σε φάρμακα. Αυτά αν τα βάλετε κάτω, έχει καλωσάρει και πολύ χρόνο. Και πολύ περισσότερο. Και πολύ περισσότερο. Σύντομα για τα φάρμακα μόνο. Μα ακούνε οι συνταξιούχοι και δεν θα εντάξει, εγώ λέω ένα ποσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα οι επισκέψει των γιατρών, όλα αυτά έχουν καταρρεύσει όλα εδώ και 10 χρόνια. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην υπάρχει μια προοπτική τουλάχιστον να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα. Αν ήξερε κάποιο τουλάχιστον σήμερα ότι σε 2-3 χρόνια θα βελτιωθούν, ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Όλα λοιπόν οδηγούν σε αυτό που είπε και ο κ. Γρίβα, ότι η ιδιωτικοποίηση είναι σχέδιο. Μάλιστα. Ναι, λέει ένας φίλος τηλεθεατής, αλλά τα ποσοστά ζωής ενός ανθρώπου σήμερα έχουν αυξηθεί πολύ, που σημαίνει ότι το κράτος θα θέλει να δώσει κάποια χρόνια περαιτέρω σύνταξη. Άρα, πού θα τα βρουν αυτά τα χρήματα, ποιος θα καλύψει τόσους πόρους για να βγει η διαφορά, μήπως τελικά έχει και το κράτος κάποιο δίκαιο από την πλευρά του? Ναι, όταν... Είναι μία άποψη και αυτή. Μόνο μία σκέψη θέλω να απαντήσω στον τηλεθεατή. Εμείς δεν πετάμε, δηλαδή σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν λέμε εμείς αναπλήρωση των αποδοχών, δεν λέμε ότι αύριο το πρωί θα γυρίσει το κράτος, γιατί έχουμε πλήρη πείρους. Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι, κυρία Χριστοφορίδου.
και στα αιτήματα και στις διεκδικήσεις. Δεν λέμε εμείς αύριο το πρωί επαναφέρετε τον. Γνωρίζουμε και κατανοούμε τις δυσκολίες που περνάει έτσι η κοινωνία μας. Γι' αυτό μιλάμε και για σταδιακή αναπλήρωση των απολειών του εισοδήματος. Δεν μιλάμε αύριο το πρωί. Όπως και για τη 13η και τη 15η. Ταυτόχρονα όμως, κυρία Χριστοφορίδου, γνωρίζουμε ότι αυτό το πράγμα θα έρθει μέσα από την ανάπτυξη της χώρας. Για να μπορέσουν τα ασφαλιστικά ταμεία να είναι βιώσιμα, να δίνουν πέρα από τον κόσμο της εργασίας που δουλεύει, πρέπει να ασφαλιστικό. Να χτυπηθεί η ανεργία. Ακριβώς. Να χτυπηθεί η ανεργία. Δεν μπορεί να έχουμε να είναι βιώσιμα τα ασφαλιστικά συστήματα, ειδικά. Δεν γίνεται με τρεις συνταξίους και έναν εργάζεται. Ακριβώς. Με ανεργία του 25% και του 27%. Δεν μπορεί, κυρία. Νομίζω είμαστε στο 18, δεν έπεσε. Εγώ λέω ότι έπεσε. Μην προκαλούμε τους ανθρώπους που μας ακούν τι να έπεσε. Έτσι, μέσα σε μια δεκαετία έπεσε 7 μονάδες. Εγώ λέω ότι έπεσε. Να. Και είναι θετικό ότι έπεσε. Και κάθε μονάδα και κάθε άνθρωπος που βρίσκει ένα μεροκάμα του έπεσε. Αυτό όμως πέρασαν 10 χρόνια, κυρία Χριστοφορίδου. Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή θα πρέπει ο άλλος να περιμένει άλλη μια δεκαετία ή να ανασυνταχτούμε. Και να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις και να έχουμε τέτοιες στοχεύσεις και η κυβέρνηση και η σημερινή και η αυριανή που να βελτιώνει την ανάπτυξη της χώρας με όρους τέτοιους που να μπορεί ο κόσμος της εργασίας να έχει απολαβές. Και όχι ανάπτυξη, κυρία Χριστοφορίδου, με συντάξεις, να μην πω συντάξεις, με υποκατώτατους μισθούς με 500 ευρώ και ανασφάλιστη εργασία. Γιατί έτσι όλοι ξέρουμε να κάνουμε τους επιχειρηματίες. Έτσι δεν είναι. Εάν θέλουμε ανάπτυξη και τους μισθούς να είναι στα 500 ευρώ. Τότε αυτή την ανάπτυξη, μάλλον αυτοί που την ευαγγελίζουν, τέτοιου είδους ανάπτυξη με τέτοιου είδους μισθούς, έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν άλλου είδους συμφέροντα. Εμείς λέμε ναι σε όλες τις προϋποθέσεις, να χτυπηθούν όλες οι στρεβλώσεις, που πολλοί αυτοί το είχαν παρατηρήσει και ο συνάδελφος από την ΕΛΜΕ, ότι χρόνια ολόκληρα και τα συνδικάτα είχαν τεράστια ευθύνη από τη μεταπολίτευση και μετά για τον τρόπο που οικοδομήθηκε το ασφαλιστικό σύστημα με τις παροχές και τις παχυλές συντάξεις και τις συντάξεις που δεν ανταποκρινότανε στις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε. Διώξαμε και κόσμο και στα 15 και στα 20 και στα 25. Όλες αυτές οι στρεβλώσεις εμείς βγήκαμε στον δρόμο και ζητήσαμε να αντιμετωπιστούν. Διότι θέλουμε κανένας να βγαίνει από τα 50 και από τα 55 χρόνια στη σύνταξη. Τα 50 είναι καλά, τα 30 και τα 35 είναι το φοβερό. Αυτές τις στρεβλώσεις και αυτά τα νομοσχέδια. Αυτά πληρώνουμε σε αυτό. Ναι, αλλά κυρία Χριστοφορίδου, αυτά ήταν δωράκια. Mm-hmm. Των κυβερνήσεων σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα για να πάνε στην κάλπη να τους ψηφίζουν. Και δεν είχαν στο μυαλό τους να στηρίξουν ένα υγιές κοινωνικό σύστημα ασφάλισης. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το ζήτημα είναι άρα αυτό που καταλαβαίνω ότι τις συζητήσεις που κάναμε ακριβώς πριν από 4, 5, 10 χρόνια όταν ξεκινούσε η κρίση και είχαμε τα όποια προβλήματα, τις ίδιες κάνουμε και σήμερα. Άρα, μήπως εν τέλει δεν έχουμε βγει μνημονιακές πολιτικές, ακολουθούνται, κύριε Μιχάλη, δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Σίγουρα δεν βγήκαμε. Mm-hmm. Από τη στιγμή δηλαδή που έχουν γίνει περικοπές όλα αυτά τα χρόνια και οι αυξήσεις δεν φάνηκαν πουθενά, εννοείται ότι ακόμα ζούμε τις μνημονιακές υπογραφές, οι οποίες κατά καιρούς λοιπόν έχουν πάρει το δρόμο τους. Με αποτέλεσμα λοιπόν σήμερα, με αυτόν τον νόμο ο οποίος θα παγιώσει ένα συνταξιοδοτικό σύστημα για τα επόμενα 50 χρόνια, να ζούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με αποτέλεσμα λοιπόν, εμείς πρέπει να προτάξουμε λοιπόν τις δικές μας απαιτήσεις, πρέπει να διασφαλίσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια αξιοπρεπή διαβίωση, διότι αν δεν το κάνουμε τώρα, επειδή γενικότερα στην Ευρώπη παρατηρείται και το φαινόμενο να ακριβαίνουν τα πάντα, mm-hmm. δηλαδή ενώ κάποτε για παράδειγμα η κόρη μου πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο σε ένα σπίτι στη Γερμανία, ξαφνικά έφτασε να πλήρωνε τώρα 690. Και ο μισθός έχει μείνει σχεδόν ίδιος. Με αποτέλεσμα λοιπόν, εάν γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, που εγώ αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, όσοι δεν έχουν σπίτι δικό τους και πληρώνουν ενίκιο, ή κινδυνεύουν να φύγουν γιατί το σπίτι αυτό μπορεί να γίνει Airbnb, ή το ενίκιο θα φτάσει 500, 600, 700 ευρώ. Με αποτέλεσμα λοιπόν, αυτομάτως αυξάνουν και αυτά τα οποία χάνονται από μια σύνταξη. Φανταστείτε λοιπόν έναν μονόμισθο, ο οποίος παίρνει μια σύνταξη 800 ευρώ και θα χρειαστεί αύριο, αν δεν έχει δικό του σπίτι, να πληρώνει ενίκιο 600 ευρώ. Πού θα πάει. Με αποτέλεσμα λοιπόν και η κοινωνική συνοχή, την οποία τόσο εύκολα επικαλούνται όλοι, να τεθεί σε κίνδυνο και γενικότερα λοιπόν η ελληνική κοινωνία να. Στέφανε, έχει 300 ευρώ στο Μοσχάτο, σε πολιτική. Ναι. Συγγνώμη για την περιόδια, αλλά να το κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. 300 ευρώ σε τριάρι, χωρίς ασανσέρ. Ναι. Παλιά, έτσι. Ναι, ναι. 300 ευρώ το ενίκιο, 660 ευρώ
Ο μισθός. Ναι, ναι, δεν είναι. Μόνο το είναι. Πάτε μακριά. Έχουν φτάσει στην πλατεία Πάργη στα Γιάννη να έχουμε 400 ευρώ και 450 ευρώ σπίτια. Οι γκαρσονιέρες. Και απαιτούν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό σας λέω ότι. Και χαίρομαι που. Γι' αυτό είναι και ζωντανή. Προκαλούν αυτή τη νέα γενιά και τη λέει ζήσει. Και ο άλλο δουλεύει και λέει μόνο το ενίκιο τα 300. Δεν μιλάμε ούτε για τηλέφωνο, ούτε για κοινόχρηστα, ούτε για ρεύματα, ούτε για τίποτα. Μόνο 300. Και σας λέω σε τι. Το 60 πολυκατοικία, τριόρφου, ούτε καν πολυκατοικία. Μπορεί λοιπόν στα Γιάννενα. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική η κατάσταση με τα ενίκια. Άρα λοιπόν, και το είπε που εύστοχα πάλι, να τον επικαλεστώ τον πρόεδρο του ΣΕΛΜΕ, ότι δεν είναι μόνο το θέμα στην Ελλάδα. Εφαρμόζεται δυστυχώς και στην Ευρώπη, υποχωρεί η κυρία Χριστοφορίδου το κράτος πρόνοιας. Ακριβώς. Και κερδίζει έδαφος, όλα είναι κέρδος, κερδίζουν έδαφος οι νεολαίκες. Θα λέει κανείς ότι η χώρα μας είναι από τις πιο ευνοημένες σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή ακόμα κρατάει κάπως. Σε τι, κρατάει. Όχι, σε αυτά τα θέματα, ακόμα σε σχέση με τις άλλες χώρες, τις ευρωπαϊκές, δεν υπάρχει καμία σχέση με το ότι υπάρχει, ας πούμε, ότι μπορούμε να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία ελεύθερα ακόμα και ένας που δεν έχει ασφάλεια. Καταλαβαίνω πώς σου λέω. Εκεί δεν υπάρχει. Εκεί ακόμα και που πληρώνεις. Και δεν πληρώνεις μόνο 130 ευρώ. Όχι. Δεν σου παίρνουν 130 ευρώ και σε δεύτερη μόνο στην Γερμανία. Να δει, είμαστε δίκαιοι. Σε μια σειρά από χώρες. Τώρα βασάκι πάει σύννεφο. Σε μια σειρά από χώρες όπως στη Γερμανία. Να φτιάξεις δόντια στη Γερμανία, ρωτήστε τον κύριο Στέφανο Μιχάλη, θες 500 ευρώ το δόντι. Είναι φοβερή κατάσταση. Αλλά, ναι, εντάξει. Ναι, λέω ότι υπάρχουν και δομές κοινωνικές στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά είναι σαφέστατο, κυρία Χριστοφορίδου, ότι αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη έχει υποχωρήσει η μεγάλη κατάκτηση του κόσμου της εργασίας που οικοδομήθηκε. Τελείωσε η δεκαετία του 70. Του 70 και του 80. Που οικοδομήθηκε ένα κράτος πρόνοιας που μέσα από τα συστήματα, ακόμα και τα ασφαλιστικά συστήματα και τα φορολογικά συστήματα που υπήρξαν στην Ευρώπη, υπήρχε μια αναδιανομή του πλούτου από τις μεγάλες. Από τα μεγάλα εισοδήματα και πήγαιναν προς τα κατώτερα εισοδήματα με κοινωνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, όπως ήταν το ασφαλιστικό σύστημα, όπως ήταν η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία. Όλα αυτά, αυτό το κράτος λοιπόν, μέσα στα χρόνια της κρίσης και στην λογική του νεοφιλελευθερισμού και τα πάντα είναι κέρδος, έχει υποχωρήσει στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα σήμερα λοιπόν ο κύριος Βρούτσης και οι όμοιοι του, όσοι απεργάζονται αυτού του είδους τις αντιλήψεις, αυτά τα μοντέλα πάνε να εφαρμόσουν. Και το νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε είναι επιτομή ακριβώς αυτής της λογικής. Και σας είπα και πάλι, εάν ήταν άλλες οι συνθήκες, εάν η νέα γενιά αυτής της χώρας καταλάβαινε τι ακριβώς χρηματοδοτείτε και πώς θα πάρω εγώ τις αυξήσεις των 35 ή ο γιος μου καταλάβει ότι τα 30 ευρώ θα τα πάρω και θα τα πάρω σε βάρος του, σε βάρος της κόρης του, σε βάρος των παιδιών του Αντώνη που είναι μικρότερα, έπρεπε σήμερα να ξεσηκωθεί και να μην αφήσει με τίποτα ειδικά η νέα γενιά αυτής της χώρας. Ξέρετε κάτι αυτό. Πάνω σε αυτό. Η δικιά μας γενιά είναι αυτή η γενιά η οποία παλεύει για τις υπόλοιπες δύο γενιές. Ναι. Για αυτούς που είναι σήμερα στη σύνταξη και για αυτούς που έρχονται αύριο. Από πίσω. Έτσι, όλο το βάρος έτσι, αυτό το οφείλουμε να το κάνουμε ούτως ή άλλως. Για να φτάσουμε και στους. Τα παιδιά που δεν έχουν δουλειά, κύριε Γρήβα, και το ξέρετε καλά, βάζοντα. Και όλοι οι νέοι, δεν θα σκεφτούν πραγματικά πώς θα πάρετε εσείς τα 35 τα ευρώ ή τα 70 ευρώ. Έτσι, μπράβο. Και καλά κάνουν. Σκέφτονται πώς θα βρουν οι ίδιοι δουλειά για να βρουν. Και ουσιαστικά ει βάρος τους έρχονται. Και αυτό πάντως που είπες, Χρήστο, έρχεται και φαίνεται τη δεκαετία του 90 στην Ευρώπη. Ταξιδεύοντας μάλλον εκτός Ευρώπης, έβλεπες κόσμο να κοιμάται στις γέφυρες, στους δρόμους, στα παγκάκια και οπουδήποτε άλλο που η Ευρώπη δεν το είχε αυτό πουθενά. Δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Τα οποία από την αρχή της χιλιετίας ουσιαστικά και σιγά σιγά σταδιακά αρχίσαμε και το ζούσαμε σε όλες τις χώρες και έφτασε βέβαια και το ζήσαμε εμείς και εδώ στα χρόνια της κρίσης. Και αυτό ήταν καθαρά το πώς το κοινωνικό κράτος και πώς το κράτος πρόνοιας υποχώρησε σταδιακά, όπως το λένε, από όλη την κοινωνία. Πώς θα απαντήσετε τώρα από εδώ και στο εξής. Γιατί ξέρετε, μπαίνει και κάτι άλλο και λένε, εμένα μου το έχει πει πάρα πολλοί κόσμος, ποιο είναι, λέει, το νόημα την ημέρα ή μία μέρα πριν ή μία μέρα μετά, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, μία πρόταση νόμου, να βγαίνουν και να αντιδρούν, για παράδειγμα, οι συνδικαλιστές, να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Τι θα εξυπηρετήσει αυτό, αν δεν το κάνουν, για παράδειγμα, κάθε μέρα ένα μήνα νωρίτερα. Φέρνω εγώ ένα παράδειγμα, όπως γίνεται στη Γαλλία. Τι απαντάτε σε αυτό και πώς σκοπεύετε να απαντήσετε το επόμενο διάστημα. Στη Γαλλία, όμως, για να κάνουμε και μία. Δηλαδή, ότι βγήκαν εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο. Και αυτό έχει μια αξία. Ακόμα και μία μέρα, δηλαδή, αν σήμερα, φανταστείτε, κύριε Χριστοφορίδη, να ήταν 30. 20.000 άνθρωποι έξω στον δρόμο και να διαδηλώνανε, πιστέψτε με ότι το απόγευμα, πόσο μάλλον σε όλη την Ελλάδα,
ότι το απόγευμα το και αύριο το μήνυμα που θα είχε πήγαινε, περαστεί πιο έντονα. Έτσι, και θα είναι σίγουρο ότι θα υποχωρούσαν. Mm-hmm. Όπως υποχωρήσαν mm-hmm. όταν ο κόσμος της εργασίας αντέδρασε στο στεναρά σε προηγούμενα νομοσχέδια και με τις απολύσεις και με τη θεσιμότητα και με την αξιολόγηση και με όλα τα υπόλοιπα. Όταν ο κόσμος αντιδρά, τον σέβονται, τον ακούνε γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει δυστυχώς είναι το πολιτικό κόστος. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Και αυτό, συγγνώμη Στέφανε, συγγνώμη εγώ. Όχι. Και αυτό περνάει και στις συζητήσεις όταν κάνουμε μαζί με κυβερνητικά στελέχη, όλων των κυβερνήσεων. Η απάντησή τους όταν τους θέτουμε ζητήματα και θέματα και οτιδήποτε άλλο μας λένε ναι, τα κατανοούμε και εντάξει, αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται γιατί το κάνουμε και δεν βγαίνει. Δεν αντιδρά, δεν βγαίνει στον δρόμο. Άρα, ναι, μεν, αλλά αφού δεν αντιδρά, έχουμε και μια χαρά όλα μπράβο. Ναι. Έχουμε το περιθώριο και προχωράμε μέχρι να δούμε πού θα βρούμε αντίσταση. Εγώ δίνω και μια άλλη εξήγηση σε αυτό. Κάπου ο κόσμος έχει βαρεθεί κιόλας. Γιατί κάθε φορά όταν ακούει τις προεκλογικές ομιλίες, όλοι λύνουν τα προβλήματα. Άρα λοιπόν ο κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό και ορθώς κάνει. Τάσσεται λοιπόν με αυτές τις νέες ιδέες, ψηφίζει νέες κυβερνήσεις. Ξαφνικά όμως οι νέες κυβερνήσεις αλλάζουν κάτι ή δεν αλλάζουν τίποτα. Με αποτέλεσμα λοιπόν κάθε φορά ο κόσμος, ο οποίος εμπιστεύεται κάποιο πολιτικό και βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα, ξαφνικά λοιπόν να αποστασιοποιείται και από αυτές τις κινητοποιήσεις. Με αποτέλεσμα σίγουρα, λοιπόν. Θα αρπάζουν την ψήφο. Κάπου έχει βαρεθεί κιόλας. Ότι έχει κουραστεί, κύριε Τρίγκα. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Έχει κουραστεί ο κόσμος, έτσι. Πόσες φορές να βγει, 10 χρόνια μνημονίων μαστίζουν αυτή τη χώρα. Πόσες φορές να βγει στους δρόμους, πόσες να διαδηλώσει. Και είναι πραγματικά. Είναι λίγες οι περιπτώσεις, έχει δίκιο ο κύριος Μαυράκος, στάλθηκαν ηχηρά μηνύματα με την παρουσία του κόσμου στο δρόμο, αλλά ήταν λίγες οι φορές. Γίνανε βήματα, κατακτήσατε πράγματα, αλλά τις περισσότερες φορές είναι η εικόνα που υπήρχε. Είναι αλήθεια, κυρία Χριστοφορίδου, είναι αλήθεια ότι αυτά τα χρόνια οι αγώνες μας είναι αμυντικοί. Είναι αγώνες να περισσώσουμε. Mm-hmm. Όχι να κατακτήσουμε καινούργια πράγματα. Γιατί μέσα σε αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε πριν ήταν μια ανηλυή επίθεση σε βάρος του κόσμου της εργασίας. Ήταν και εμείς δώσαμε αμυντικούς αγώνες. Δεν μπορώ και το ξαναλέω και πάλι, δεν χρησιμοποίησα τη σωστή έκφραση, αλλά να είχα ένα βίντεο που να πρόβαλα στο μέλλον ότι αν δεν είχαν γίνει όλοι αυτοί οι αγώνες στο προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. τι θα έχει απομείνει σήμερα από το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα και από τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν μπορώ να πείσω κάποιον. Θέλω να τους πω όμως και να διαβεβαιώσω αυτό που λέω και στους συναδέλφους μου, γιατί έχουν από τα παραδείγματα, ειδικά στο δημόσιο, ότι κερδίσαμε τις μάχες, μικρές, μεγαλύτερες, όταν τις περιέγραψε ο Αντώνης πριν. Είναι τέτοιες που να μπορούν να μας φέρουν στα επιθυμητά επίπεδα, όχι. Αλλά κοιτάξτε, κυρία Χριστοφορίδου. Τη συζήτηση αυτή θα την κάνουμε και για τις μορφές του αγώνα, την κάνουμε στους συλλόγους μας, στα συνδικάτα, πώς συμμετέχει ο κόσμος, αν χρειάζεται μία 24ωρη, δύο 24ωρες, πέντε 24ωρες. Επιτρέψτε μου προς ενίσχυση αυτού που είπε ο Αντώνης και αυτό το οποίο αναφέρατε κι εσείς για τη Γαλλία. Εγώ δεν θέλω ούτε καν 24ωρη απεργία. Εγώ θέλω μία ώρα στάση εργασίας, μία ώρα στάση εργασίας και 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι στους δρόμους. Σήμερα στην Ελλάδα για μία ώρα, για δύο ώρες, να ήταν 5 εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους. Θα δούμε τι θα ψήφιζε ο κ. Βούτσης το απόγευμα. Μάλιστα. Αυτή την έκκληση κάνω. Mm-hmm. Ούτε καν, εγώ δεν θέλω καν να έρθουν στις πορείες, στις συγκεντρώσεις. Να βγαίναμε από τα γραφεία μας, να αφήναμε από τα σχολεία, από οπουδήποτε είναι ο καθένας, έτσι, να αφήναμε τους στυλούς κάτω και να βγαίναμε έξω από τις υπηρεσίες μας. Για δύο ώρες. Και αυτό να το έκαναν και στον ιδιωτικό, έτσι, και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Και οι συνταξιούχοι. Αντί να διαμαρτύρονται έτσι, στα καφενεία της γειτονιάς, να ήταν στον δρόμο εκεί. Και να είμαστε 5 εκατομμύρια πολίτες. Θα ψήφιζε ο κ. Βούτσης το απόγευμα ή αύριο αυτό το νομοσχέδιο. Σας διαβεβαιώνω πως όχι. Μάλιστα. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε στη Γαλλία. Πανίσχυρος δεν ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Μακρόν. Δεν τους απείλησε με βία και καταστολή. Δεν έφερε τα εκεί γαλλικά ματ έτσι, απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Και τι διεκδικούσαν εκεί, όχι αυτά εδώ τα οποία έχουμε συμβεί στην Ελλάδα και διεκδικούμε, εκεί τόλμησε να πάει να αυξήσει τα όρια ηλικίας από τα 62 στα 64, κυρία Χριστοφορίδου. Και δεν πέρασε. Τα όρια ηλικίας από τα 62 στα 64. Και δεν πέρασε. Εγώ δεν λέω ότι τα κάνουμε όλα καλά.
Αν δεν τα κάνουμε καλά, να μας αλλάξουν οι συνάδελφοί μας με δημοκρατικό τρόπο. Εκείνο όμως που είναι αναντικατάστατο, είτε λέγεται Γρίβας κάποιος, είτε λέγεται Μαυράκος, είτε λέγεται Μιχάλης, εμείς να μπούμε στην άκρη. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο ότι δεν φτάνει ούτε ο Γρίβας, ούτε ο Μιχάλης, ούτε ο Μαυράκος, όσες φορές και να είναι στον δρόμο, αν μαζί του δεν είναι και όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι συνάδελφοί μας. Αν σήμερα στα Γιάννα, κυρία Χριστοφορίδου, ήταν 10.000 δημόσιοι υπάλληλοι, αυτούς που εκπροσωπούμε εμείς τουλάχιστον έτσι, 10.000 μαζί μας στον δρόμο, θα. Έχω μία αίσθηση ότι το απόγευμα δεν θα περνούσε αυτός ο νόμος. Αλλά υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Πώς θα απαντήσετε το επόμενο διάστημα, εσείς θα συνεχίσετε? Μέχρι να καθιερωθεί να υπάρξει και να λειτουργήσει και να δυναμώσει το κράτος πρόνοια στην Ελλάδα με ένα σύγχρονο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους πολίτες, εμείς θα είμαστε στους δρόμους. Μάλιστα. Δεν θα επιτρέψουμε, εγώ θέλω να κλείσω και να πω κάτι στους συμπολίτες μας. Αφήστε μας. Θέλω να καταλάβουν με ένα πολύ δυνατό παράδειγμα που το βιώνουμε στην πόλη μας. Τι σημαίνει κοινωνικό κράτος και πόσο ήρθε πίσω. Συγκεκριμένο ίδρυμα στην πόλη, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, που δεν χρηματοδοτείται και δεν επιτρέπεται, αναγκάστηκε το προηγούμενο διάστημα να μην μπορεί να περιθάλπτει και να πάρει ασθενείς. Και μιλάω για το ίδρυμα Νέο Μάρτυρας Γεώργιος, το οποίο ανέστειλε την εισαγωγή. Μόλις προχθές και για λίγο διάστημα δόθηκε μία εξαίρεση μέχρι για λίγο προσωπικό. Και ενώ υπάρχουν δεκάδες αιτήματα πολιτών για νοσηλεία και για περίθαλψη στο νεομάρτυρα Γεώργιο, κυρία Χριστοφορίδου, κι όμως δεν μπορεί, όχι γιατί δεν θέλουν οι εργαζόμενοι ή η διοίκηση, αλλά δεν μπορεί γιατί δεν υπάρχουν σήμερα οι προϋποθέσεις να περιθάλψει αυτόν τον κόσμο. Αυτό σημαίνει υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Αυτό λέμε όταν λέμε εμείς τώρα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να μπορέσουν να παίξουν αυτά τα ιδρύματα το ρόλο τους. Περί αυτού ομιλούμε, γι' αυτό παλεύουμε. Δεν παλεύουμε μόνο για την τσέπη μας και για το μεροκάματό μας. Και εάν υπάρχει αυτό το κράτος πρόνοιας, κυρία Χριστοφορίδου, πρώτα και κύρια, στήριγμα σε αυτό το κράτος πρόνοιας, σε αυτό το κοινωνικό κράτος, θα έχουν τα πιο αδύναμα, τα πιο κατατρεγμένα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Ο άνεργος, ο ανασφάλιστος, αυτός που δεν έχει αποκούμπη πουθενά. Γιατί οι άλλοι, κυρία Χριστοφορίδου, έρχονται και τους παίρνουν τα ελικόπτερα και τους πάνε στα memorial, στέλνουν τα παιδιά τους στα κολέγια, στα κολούμπια και στα συναφή. Εμείς μιλάμε και παλεύουμε για τον κόσμο της εργασίας, για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Για αυτούς δίνουμε τη μάχη, μαζί με αυτούς θα φέρουμε και τις νίκες. Μάλιστα. Ένα μήνυμα και από εσάς, κύριε Μιχάλη, και από εσάς, κύριε Μαυράκο, και να κλείσω. Αυτό που εγώ θέλω να μεταφέρω ως μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους και στο δημόσιο αλλά και στο ιδιωτικό τομέα είναι ότι αυτοί που εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή όλους τους εργαζόμενους είναι άνθρωποι μάχημοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι αφαιρούν μεγάλο κομμάτι της προσωπικής ζωής αλλά και της επαγγελματικής τους ζωής για να μπορέσουν τουλάχιστον να προτάξουν τα αιτήματα και να μπορέσουν να παλέψουν για ένα πιο αξιοπρεπές μέλλον. Γιατί δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με αποτέλεσμα λοιπόν καθημερινά να δεχόμαστε αυτά που είπαμε όλα προηγουμένως και ενδεχομένως αυτά να γίνουν ακόμα και πιο δύσκολα. Άρα λοιπόν αυτό που είπε και ο κ. Γρίβας και έχει δίκιο, εμείς τώρα σήμερα δεν παλεύουμε να κατακτήσουμε. Εμείς παλεύουμε, δηλαδή στην ουσία συντήρηση κάνουμε. Είναι αυτό το βασικό. Δηλαδή, ενώ κάποτε παλεύαμε και διεκδικούσαμε πράγματα, σήμερα δεν μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο συνδικαλισμός έχει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα αιτήματα. Εμείς δεν πρόκειται να αποκλίνουμε από αυτά. Θα επιμείνουμε. Ελπίζω σε κάποια. Στο προσεχές μέλλον να υπάρξει τουλάχιστον η πολιτική βούληση από αυτούς οι οποίοι έχουν την τύχη της χώρας στα χέρια, να μπορέσουν τουλάχιστον να καταλάβουν ότι πραγματικά ο εργαζόμενος είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει στις πλάτες το μεγαλύτερο βάρος των μνημονιακών υπογραφών. Μάλιστα. Κύριε Μαυράκο. Θα ήθελα να αναφέρω, γιατί αυτό έχει σημασία και έρχεται για το πώς το κράτος θα έπρεπε να στηρίζει. Νούμερα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Όταν το 70% διάβαζα προχθές των Ελλήνων δεν έχει ούτε ένα ευρώ στην άκρη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι φτώχεια, κύριε Χριστοφορίδη. Κάποιος εργάζεται και δεν μπορεί, όχι για να αποταμιεύσει, να τα κάνει κομπόδεμα, να τα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε, δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες οι οποίες είναι έκτακτες και οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Από μια πολύ μικρή ζημιά, η οποία έρχεται και ουσιαστικά ανατρέπει όλο τον προϋπολογισμό του, γυρίζει όλα τα πράγματα πίσω. Επίσης, επειδή εκπροσωπώ εργαζομένους σε 8 νομούς και συζητάω και βλέπω και πράγματα και εκτός των Ιωαννίνων, σε όλη την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, από τις πιο φτωχές περιφέρειες και οι δύο της Ελλάδος, σας λέω ότι ο κόσμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει να φάει, πραγματικά δεν έχει να φάει και απευθύνεται σε κοινωνικές δομές προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει ή να επιβιώσουν για τα παιδιά του,
είναι αρκετός και είναι δίπλα μας. Είναι και κόσμος που δεν το ξέρουν. Ναι. Επειδή έχουμε και σαν Έλληνες αξιοπρέπεια και όλα τα υπόλοιπα, δεν το δείχνουμε πολύ εύκολα. Αλλά είναι εδώ. Είναι στα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας. Δίπλα. Το διπλανό παιδί πηγαίνει, η μητέρα του μόλις το αφήνει και πηγαίνει να πάρει 10, 20 ή 2 πιάτα φαγητό προκειμένου να γυρίσει το μεσημέρι να το ταΐσει. Είναι πάρα πολύ βασικό. Έρχεται λοιπόν το κράτος σήμερα και φεύγει όσο περισσότερο μπορεί. Καταργούνται τα σχολικά γεύματα, καταργούνται οι δομές, δεν υποστηρίζονται από κόσμο ο οποίος φεύγει και μένει πίσω ο μοναδικός μόνος. Αυτά λοιπόν οφείλουμε να τα αναδείξουμε. Πρέπει να είμαστε εδώ, να τα καταλάβει ο κόσμος, να βγούμε στον δρόμο, να αφήσουμε στην άκρη οποιασδήποτε διαφορές. Δεν εμπιστεύονται εμάς. Δεν έχει σημασία, μην είναι με εμάς, αλλά να είναι εκεί, να φωνάξουν, να αντιδράσουν, γιατί αυτό είναι που βιώνουν και μόνο με αυτόν τον τρόπο, μόνο στον δρόμο, μόνο αντιδρώντας θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τουλάχιστον αυτά που έχουμε και ίσως στο μέλλον να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά που εγώ απολέσα. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Ελπίζω όχι με τέτοιου είδους θεματολογία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή σας συνέχεια. Η ανεργία στη χώρα μας μειώθηκε, ξέρετε όμως γιατί. Γιατί τα νέα παιδιά φύγαν στο εξωτερικό και όχι λόγω ανάπτυξης, λέει ένας φίλος τηλεθεατής. Έχει και αυτό τη δόση αλήθειας του. Δίκιο έχει. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η απάντηση στο χειμώνα και φέτος είναι Καμινό Design. Ασυναγόνιστα συστήματα θέρμανσης από τον κορυφαίο κατασκευαστή στην Ελλάδα. Με εμπειρία 35 και πλέον χρόνων στον χώρο της παραγωγής καινοτόμων ειδών θέρμανσης, η Καμινό Design προσφέρει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων κατάλληλα για ατομική θέρμανση καθώς και για θέρμανση μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων. Πρωτοποριακός σχεδιασμός. Εξελιγμένες τεχνικές παραγωγής γερμανικών προδιαγραφών. Πιστοποιημένα προϊόντα σε ασυναγόνιστες τιμές. Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένα συστήματα θέρμανσης στερεών καυσίμων βιομάζας, λέβητες θέρμανσης μεγάλων κτηρίων, βιομηχανικούς λέβητες θερμού νερού, συστήματα εξοικονόμησης και ανάκτησης ενέργειας, λέβητες πέλετ και λέβητες ξύλου, ενεργειακές εστίες, σόμπες πέλετ και ξύλου, αερόθερμες και συνδεόμενες με την εγκατάσταση καλοριφέρ. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την πολύ οικονομική θέρμανση με wood chips και αγκροπέλετς. Καμινό Design. Η απάντηση στο χειμώνα. Καμίνο Design. Εργοστάσιο, χιτήρια, έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης Πτολεμαϊδός. Υποκατάστημα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, ο Δήμος Πογονίου, ο Δήμος Δαρόπολης, καθώς και το Νομαρχιακό Ινστιτούτο της Περιφέρειας του Αργυρόκαστρου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας υλοποιούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 το έργο Πολυφώνια με τίτλο Ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού μέσω της διατήρησης της πολυφωνικής μουσικής ως μοναδικό στοιχείο της διασυνοριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αγνότητα και η ομορφιά της πολυφωνικής μουσικής της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας ως ένα σπάνιο και πολύτιμο αγαθό πολιτιστικής και στρατηγικής σημασίας αποτελούν το αντικείμενο του έργου Πολυφώνια. Μέσω των δράσεων του έργου θα πραγματοποιηθεί μελέτη, καταγραφή και διατήρηση της πολυφωνικής παράδοσης, καθώς και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος διασυνοριακής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των εμπλεκόμενων περιοχών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών του προγράμματος Interreg IPA 2-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση
διατήρηση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510-85-185-186-187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Το μουσι. Μόνο τριμάρισμα. Σίγουρα. Άμα το βάψουμε και το κοντίνουμε λιγάκι, θα δείξεις 20 χρόνια νεότερος. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω. Ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. Ναι ρε φίλε. 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι fix. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Fix Ελλάς. Μία χώρα, μία μπύρα. Σε σένα θα αφήσω το σπίτι, το κατόι και τα βακούφια. Εσύ, Λίγιο, θα πάρεις τα ζώα και τον Παρά. Μικρή, σε σένα μένει μόνο η ευχή μου και η συνταγή για το υπηρώτικο γιαούρτι. Νέο Δοδόνι Υπηρώτικο Στραγγιστό. Εμπνευσμένο από την αυθεντική, παραδοσιακή συνταγή. Δοδόνι Υπηρώτικο Στραγγιστό. Η γεύση της κληρονομιάς μας. Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις. Και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο. Να είναι ελεύθερης φωσκής. Νέα σειρά αλαντικών από την Πίνδο. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλαντικά. Είμαστε δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι. Έχουμε σίγουρη τη νίκη. Όταν έχουμε μια ισχυρή ομάδα, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Όταν δίπλα μας στέκονται άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μας. Στηρίζουμε τον τόπο μας όταν συνεισφέρουμε προς όφελος κάθε συμπολίτη μας. Γιατί έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η μοναδική σας τράπεζα, η τράπεζα όλων των Ηπειρωτών. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις δικές σας παρεμβάσεις. Ο Νίκος Ρόζος είναι μαζί μας και αυτή την Τρίτη για να δούμε θέματα της τρέχουσας οικονομικής επικαιρότητας και όχι μόνο, και άλλα που ίσως σας απασχολούν. Νίκο, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα για ακόμη μια φορά.
σε σένα, στους τηλεθεατές. Νομίζω ότι ήδη είμαστε σε φάση τριωδίου, αποκριάς, σε φάση που πρέπει λίγο να αστειευτούμε, να μασκαρευτούμε, να βγάλουμε λίγο από μέσα μας, πέραν του παιδικού μας χαρακτήρα που όλοι κρύβουμε, να βγάλουμε και λίγο τον αστείο μας χαρακτήρα, τον χαρακτήρα που συνήθως θάβουμε λόγω καθημερινότητας. Ελπίζω αυτές τις απόκριες όλοι μας να μασκαρευτούμε και πάνω απ' όλα να γελάσουμε. Να σου πω κάτι. Διάβαζα σήμερα σε ένα σχόλιο κάπου σε κάποιον διαδικτυακό τοίχο φίλου που έλεγε το εξής. Το πρόβλημα, λέει, καλά έρχονται απόκριες και όντως το προστάζουν οι μέρες έτσι να χαλαρώσουμε λίγο, να διασκεδάσουμε. Αλλά τι γίνεται, λέει, με αυτούς που είναι 365 ημέρες το χρόνο μασκαρεμένοι. Οι μάσκες αυτών πότε θα πέσουν? Γιατί υπάρχει και αυτό. Νομίζω ποτέ. Εφόσον έχουν αυτή την ικανότητα να τις διατηρούν για όλο τον χρόνο, 365 μέρες, οι νύχτες δεν μετράνε, εκεί δεν τους βλέπει κανείς, νομίζω πως ποτέ δεν θα πέσουνε. Αλλά για ακόμη μια φορά θα επαναλάβω αυτό που έχω σαν μότο, ας ασχοληθούμε με αυτά που εμείς μπορούμε να αλλάξουμε, να επηρεάσουμε και όχι με αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, ούτε να επηρεάσουμε. Χάνουμε χρόνο, διάθεση και φαιά ουσία. Ασχοληθούμε λοιπόν με τα δικά μας, με τους όσους επηρεάζουμε, να κάνουμε αυτές τις αποκρίες πιο ευχάριστες. Να ξεφύγουμε λίγο, να βάλουμε τις μάσκες μας, να γελάσουμε, να κάνουμε ό,τι τέλος πάντων, όχι προστάζουν οι ημέρες, ό,τι νιώθουμε καλύτερο για μας. Λοιπόν, πάμε. Τι ξεχωρίζεις από την επικαιρότητα? Για ακόμη μία φορά το δεκαετές ομόλογο. Περνάει όμως στα ψηλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχέδιο. Έπεσε κάτω από το 1, 0, είναι στο 0,8. 4. Πόσο? Α, πήγε 0, πιο κάτω 8. Και από το 9. 0,8. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει στη σύγχρονη ούτε και στην παλαιότερη ιστορία παρόμοιο επιτόκιο δανεισμού για δεκαετές ομόλογο για την ελληνική οικονομία. Παρόλα αυτά είναι πολύ πολύ εύθραστο, γιατί πολύ απλά δεν έχει το 0,8 παρέλθει επειδή σαν χώρα έχουμε αλλάξει. Δεν έχουμε αλλάξει. Δεν προλαβαίναμε άλλωστε να αλλάξουμε πράγματα τον τελευταίο χρόνο. Τότε δεν αλλάξαμε τόσα χρόνια. Είναι εύθραστο γιατί πολύ απλά οι συγκυρίες μας οδηγούν αυτή τη στιγμή στο ότι το 0,8 της Ελλάδος είναι μια πολύ καλή και υψηλή απόδοση για αυτούς που θέλουν να έχουν κάποια κερδοφορία κάθε χρόνο. Διότι αυτοί δανείζουν τη Γερμανία με αρνητικό. Την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και λοιπές χώρες με αρνητικό επιτόκιο για δεκαετή διάρκεια. Άρα λοιπόν το 0,8 είναι τουλάχιστον ένα αξιοπερπές και κερδοφόρο επιτόκιο. Θεωρώ πως θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις να καταλάβουμε γιατί είναι 0,8, είμαστε φιλοεπενδυτική πλέον χώρα, αναμένουμε περαιτέρω θετικές αξιολογήσεις. Ίσως το Μάρτιο θα δούμε την Ελλάδα να φιγουράρει για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια στις χώρες με μια αξιόλογη επενδυτική βαθμίδα. Μέχρι τώρα δεν είμαστε επενδύσιμη χώρα. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν υπάρχουν στον χάρτη των χωρών που μπορεί να επενδύσει κάποιος. Δεν συστηνόμαστε σαν επενδύσιμη χώρα. Όλοι λένε οπουδήποτε αλλού, εκτός από τις χώρες Α, Β, Γ, Δ, μέσα σε αυτές είμαστε κι εμείς. Ελπίζω τον Μάρτιο να μπούμε στις χώρες που συστήνουν οι οίκοι για επένδυση παγκοσμίως. Τέλος, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το επιτόκιο είναι μια ευκαιρία να ανακυκλώσουμε χρέος, πολύ πολύ ακριβό. Το 3,5 και το 3 και το 2,8 είναι πολύ πολύ ακριβό επιτόκιο στην παρούσα φάση, το οποίο πληρώνουμε, εξυπηρετούμε κανονικά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε, αφού ισχύει αυτό το 0,8 από τις αγορές, να δανειστούμε. Και το πιο σημαντικό που νομίζω πρέπει να μας γίνει μάθημα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μας γίνει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω, το 0,8 ήρθε με κινήσεις συντεταγμένες και όχι με δηλώσεις για νταούλια και βιολιά και θα χορέψουμε τις αγορές. Οι αγορές δεν υπακούν σε τέτοια ανέκδοτα, υπακούν μόνο και συντάσσονται όταν υπάρχει μια κατεύθυνση θετική σε μια χώρα και συνέπεια και αρχίζει να οικοδομείται εμπιστοσύνη. Νομίζω πως πρέπει σαν χώρα να αρχίσουμε πολύ πιο συχνά. Ο τελευταίος δανεισμός ήταν πριν μερικές ημέρες, αντλήσαμε περί τα 3 δις. Οι προσφορές ήταν, Έλενα, 22. Θέλανε να μας δανείσουν για 22 δις.
είναι πλέον στα χέρια μας να ανακυκλώσουμε χρέος και να γλιτώσουμε το ακριβό κόστος δανεισμού. Άρα θα έχουμε χρήματα. Κοροναϊός. Μόνιμα θα τον συζητάμε, διότι δυστυχώς οι εξελίξεις δείχνουν ότι τρέχει ταχύτατα. Η οικονομία εξαρτάται άμεσα από αυτόν. Ναύλα αεροπορικά, ναύλα ναυτιλιακά. Εισαγωγές, εξαγωγές προς την Κίνα έχουν πλέον υπέλθει σε δεινή θέση. Η Κίνα αυτή τη στιγμή όχι απλά μετράει πληγές, προσπαθεί να δει πού θα σταματήσει, να το πούμε λαϊκά, ο λογαριασμός των απολειών, όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στην οικονομία. Και τέλος, κάθε μέρα δείχνουν οι αγορές να τον υπολογίζουν σαν τον κρίσιμο παράγοντα, ακόμη και τα χρηματιστήρια όλοι, το πώς θα τοποθετηθούν είτε σαν επιχείρηση είτε σαν επενδυτές. Online, πληρωμές και εκπρές από το δημόσιο. Ήταν να τα ακούσουμε και αυτό, θα χαρώ πολύ όταν θα το δούμε. Το δημόσιο σχεδιάζει να πληρώνει τους προμηθευτές του, τους ιδιώτες δηλαδή που συναλλάσσεται μαζί τους, πλέον με διαδικασίες online και express. Να σταματήσει σιγά σιγά αυτή η απίστευτη γραφειοκρατία των ενταλμάτων, πληρωμών και ό,τι άλλο χρειαζόταν και χρειάζεται μέχρι τώρα για να πληρωθεί ένας ιδιώτης. Εάν συμβεί αυτό, η ρευστότητα στο σύστημα θα είναι άμεση, θα τονωθεί η οικονομία και βέβαια θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ταχύτερη κίνηση του χρήματος. Αριθμία στην αγορά, κάτι που με φόβιζε, το είχα θίξει το 19, θα το θίγω πιο συχνά. Δεν μπορεί λοιπόν στο όνομα της οποιασδήποτε κανονικότητας και προσδοκίας για ανάπτυξη να βιώνουμε παράλογες πάλι απαιτήσεις. Θα έλεγε κανείς, δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό. Και δυστυχώς υπάρχουν μερίδα ανθρώπων που αυτή τη στιγμή, ενώ οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι και μειούμενοι, αιτούνται αυξήσεις ενοικίων, αιτούνται πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με τους αριθμούς. Έχουμε πει, η αισιοδοξία είναι πολύ σημαντικό συστατικό. Η αισιοδοξία όμως δεν πληρώνει λογαριασμούς ενοικίων, ρεύματος και προμηθευτές. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο συγκρατημένοι στις απαιτήσεις μας. Ας αφήσουμε την οικονομία να τρέξει εμπροστοβαρός, να δημιουργηθεί ο πλούτος και μετά πολύ εξημών να ζητάνε αυξήσεις σε ό,τι τις συμφωνίες έχει να κάνει με την ιδιωτική οικονομία. Η ώρα των κερδοσκόπων είναι εδώ, θα πρέπει να ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή τα παράγωγα και τα στοιχήματα που παίζονται εξαιτίας του κοροναϊού νομίζω είναι απίστευτα. Πολλοί ποντάρουν δυστυχώς στα επιταχύρω για την οικονομία του πλανήτη και κάποιοι εξ αυτών ίσως έχουν βάλει και στόχο να δημιουργήσουν ισχυρό πάταγο για να κερδίσουν μέσω των παραγόγων. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί ίσως είναι η ευκαιρία για μας σιγά σιγά να δείχνουμε ότι ανακάμπτουμε και εξαιτίας κάποιων κερδοσκόπων να ακυρωθεί για πρώτη φορά από πραγματικό εξωτερικό παράγοντα η προσπάθειά μας. Και τέλος, πετρέλαιο και αέριο δείχνουν το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Μειώνεται συνεχώς η ζήτηση, άρα και η τιμή. Έχει φρενάρει η παγκόσμια οικονομία. Πολλά πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται για να προστατευτούμε όλοι μας. Κάποια εξ αυτών έχουν να κάνουν, θεωρώ, με τον κοροναϊό. Οι επιπτώσεις αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μαθαίνουμε. Όμως δεν έχει νόημα να τις δημοσιοποιήσουμε στο μέγεθος, στο πραγματικό, γιατί θα επέλθει πανικό σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να πιστεύω πως σύντομα θα υπάρχει καθολική αντιμετώπιση του ιού, θα βρεθεί δηλαδή η φόρμουλα, τόσο ώστε να αντιμετωπιστεί καθολικά και μετά να αρχίσουμε να δούμε το πώς θα επουλώσουμε τις πληγές. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ως χώρα και ως επενδυτές, διότι ο κοροναϊός κάθε μέρα που περνάει αποτυπώνει προβλήματα, απώλειες και θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι στο ότι θα ζήσουμε τους επόμενους 1 με 2 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε προβλέψεις της Κομισιόν. Οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες. Θα έλεγα είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι το θετικό, όμως θα πρέπει να είμαστε και πάλι προσεκτικοί. Μα θα έλεγε κανείς προσεκτικοί εδώ, προσεκτικοί εκεί. Βαδίζουμε σε ένα ναρκοπαίδιο. Κεντρικές τράπεζες συνεχώς ανταγωνίζονται τη μανία του κοροναϊού. Απ' τη μία τροφοδοτούν με χρήμα το σύστημα, απ' την άλλη αυτός γνωστός ιός κάνει
τη ζημιά. Προσπαθεί ο ένας λοιπόν να κερδίσει έστω και με βραχία κεφαλή τον άλλο. Οι προβλέψεις λοιπόν δείχνουν ότι η Ελλάδα θα κλείσει, προβλέψεις βέβαια είναι αυτές, το 2020 με θετικό πρόσημο στο κομμάτι της ανάπτυξης που μπορεί να αγγίξει και το 2,5 με 3%. Επαναλαμβάνουν οι προβλέψεις και στηρίζονται στο ότι θα εξελιχθούν όλα ομαλά με τα δεδομένα μέχρι σήμερα. Εάν αλλάξουν δεδομένα, που είναι πολύ πιθανόν, ή προς το καλύτερο, θα δούμε ανάπτυξη πάνω από το 3%, ή προς το χειρότερο, ίσως δούμε και στατικότητα για ακόμη μια χρονιά στην ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα λοιπόν διαθέτει όλα τα συστατικά μαξιλάρι ρευστότητας, φιλοεπενδυτικό προφίλ, οι οίκοι μας αναβαθμίζουν, θα μπούμε θεωρώ το Μάρτιο όπως προείπα και σε επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε λοιπόν όλους να μας δανείζουν και να θέλουν με χαμηλά επιτόκια, βλέπουν την Ελλάδα πλέον σαν κάτι θετικό. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να πάμε με βάση τις προβλέψεις σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πληθωρισμό. Εν αγωνίως η ΕΚ προσπαθεί να τον κρατήσει σε θετικό έδαφος, σε πρόσημο θετικό και κοντά στο 2%. Η Ευρώπη όμως έχει ήδη εισέλθει σε ύφεση. Φοβούνται τα μεγάλα κράτη ότι λόγω της Κίνας θα σταματήσει. Η Γερμανία είναι πολύ εκτεθειμένη η αυτοκινητοβιομηχανία της και συνδεδεμένη με την Κίνα. Είναι η πρώτη αυτή τη στιγμή που δέχεται πλήγμα σοβαρό η Γερμανία. Δεν τα γνωρίζουμε όλα, δεν ανακοινώνονται όλα. Για λόγους καθαρά να μην υπάρξει πανικός. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε το δικό μας κομμάτι, να θεωρήσουμε ότι οι προβλέψεις είναι κάτι θετικό και να προβούμε σε εκμετάλλευση αυτών. Να δανειστούμε όσο μπορούμε περισσότερα χρήματα με χαμηλό επιτόκιο, να ανακυκλώσουμε δάνεια και τουλάχιστον μέσα στο 20, γιατί όχι να μην έχουμε ένα κέρδος περί το 1 και 2 δις μόνο και μόνο από τους τόκους. Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει στην παρούσα φάση να το εκμεταλλευτούμε. Εάν εξελιχθούν όλα ομαλά, νομίζω ότι θα είμαστε η έκπληξη φέτος για την Ευρωζώνη και γιατί όχι για τον υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και έσοδα από φόρους. Συνολικά έσοδα από φόρους όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Παράγουμε έναν πλούτο, το λεγόμενο ΑΕΠ. Θα πρέπει να δούμε τους φόρους που εισπράττει το κράτος, σε τι ποσοστό είναι σε σχέση με το ΑΕΠ. Ας ξεκινήσουμε από την Αυστρία. Από το 10 μέχρι σήμερα ο μέσος όρος είναι στο 42% του ΑΕΠ. Άρα οι φόροι που εισπράττει το κράτος σε σχέση με τον πλούτο που παράγει η οικονομία τους, το 42% αντικατοπτρίζει σε φόρους. Αρκετά υψηλό. Να πάμε στην Φιλανδία. Και εδώ είναι από το 40 μέχρι το 41%. Να πάμε στην Ουγγαρία. Είναι μια χώρα η οποία είναι αναπτυσσόμενη στις χώρες της Ευρώπης. Ο μέσος όρος κυμαίνεται αυτή τη δεκαετία στο 38 με 37%. Χαμηλότερα λοιπόν από τις χώρες του Βορρά που είναι ανεπτυγμένες οικονομίες. Να πάμε στο Ισραήλ. Μια χώρα που δεν είναι στην Ευρώπη. Είναι κάτω από τη Μεσόγειο. Το 30 με 32% του ΑΕΠ σχηματίζεται σε φόρους στα ταμεία του κράτους. Αρκετά χαμηλά όσον αφορά το κομμάτι της Ευρώπης. Να πάμε σε μια χώρα όπως είναι η Σουηδία, όπου το 44% του ΑΕΠ συσσωρεύεται σε φόρους στα ταμεία. Είναι οι σκανδιναβικές χώρες που παρέχουν πολλά και έχουν υψηλούς φόρους. Παρέχουν όμως πραγματικά πολλά. Τελευταία αφήνω την Ελλάδα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Το 2010 η Ελλάδα είχε ένα ΑΕΠ το οποίο άγγιζε τα 220 δισεκατομμύρια. Το 32% αυτού του ΑΕΠ μεταφριζόταν σε έσοδα για το κράτος. Ήταν ένα ποσοστό το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι χαμηλό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη που δεν ήταν κάτω από το 38%. Στην ουσία είχαμε υποφορολόγηση, χαμηλή φορολόγηση. Φτάνουμε στο 14, όπου αυτό το 32 γίνεται 36. Υπάρχει μια διαφορά 4 ποσοστιαίων μονάδων. Δεν είναι αυτή η αλήθεια όμως. Αυτή είναι μάλλον η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή κρύβεται στο ότι το ΑΕΠ από το 2010 μέχρι το 2014 συρρυκνώθηκε στα 190 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν χάσαμε πλούτο, αυξήσαμε τους συντελεστές φορολόγηση, άρα η ζημιά για τις τσέπες μας ήταν διπλάσια
σίγουρα και διπλάσια τα κέρδη για το κράτος. Επειδή όμως δεν μπορεί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να διπλασιάζει σχεδόν τους φόρους και δεν μπορεί να τους εισπράττεις. Γι' αυτό λοιπόν άρχισε από το 2011-2012 να βλέπουμε ότι να συσσωρεύονται κάθε μήνα και κάθε χρόνο δισεκατομμύρια φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Φτάνουμε στο 2017 και το 2018, όπου στην Ελλάδα έχουμε σκαρφαλώσει στο 38% των εσόδων, μεταφραζόμενο σε ποσοστό επί του ΑΕΠ. Ένα ΑΕΠ όμως που δεν έμεινε στα 190, έφτασε το 2017 και 2016 στα 175 δισεκατομμύρια. Μεγαλύτερη φορολογία, μικρότερος πλούτος. Εξηγείται λοιπόν με πολύ απλά μαθηματικά γιατί σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 6-7 χρόνια όλοι χρωστούν στο κράτος, σχεδόν όλοι τουλάχιστον, μια μεγάλη πλειοψηφία, σε ασφαλιστικές φορές και σε φόρους. Διότι δυστυχώς φτάσαμε το επίπεδο της Γερμανίας, το 38%, όμως ο πλούτος μας συρρυκνώθηκε κατά 70 δισεκατομμύρια. Είναι λοιπόν σαν να ζητάμε από μια οικογένεια να αυξήσει τις δαπάνες ενώ μειώνονται τα έσοδά της. Αυτή η οικογένεια πολύ απλά δεν θα έχει τα προστοζήν και οι ανελαστικές δαπάνες θα καλύπτονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε πως όταν συζητάμε για φόρους, για οικονομία, θα πρέπει να έχουμε κάποια απλά παραδείγματα και απλά μαθηματικά. Όταν πρέπει να αυξήσεις τους φόρους, θα πρέπει να αυξήσεις και τον πλούτο. Εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Ενώ μειώθηκε ο πλούτος μας, εμείς αυξήσαμε τους φόρους. Από το 32 φτάσαμε στο 38. Με αποτέλεσμα να αποδυναμώσουμε τη ρευστότητα, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και η συνέπεια όλων αυτών την βλέπουμε καθημερινά ακόμη και σήμερα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαποσχολούμενων. Είναι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στις 100 ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι 85 είναι μικρές και πολύ μικρές. Είναι αυτό που λέμε αυτοαπασχολούμενοι, είναι επαγγελματίες, είναι έμποροι, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι άνθρωποι που ένα σε δύο συστήνουν μια επιχείρηση, έχουν το ταμείο τους και προχωράνε. Εδώ εισάγεται κάτι καινούριο, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι ασχημή ιδέα, μέχρι όμως να μπλέξουμε με τους αριθμούς και πάλι. Πρώτη κατηγορία θα είναι 220 ευρώ και θα αφορά σύνταξη και περίθαλψη. Mm-hmm. Και μάλιστα μία σύνταξη η οποία θα κατοχυρώνεται με βάση τα δεδομένα στα 700 περίπου με 750 ευρώ. Από εκεί και πάνω ανεβαίνει κατηγορίες, από τα 220 πάμε 250, η τρίτη κατηγορία στα 300 ευρώ, 360 και φτάνουμε στην τελευταία κατηγορία που αν θυμάμαι καλά είναι η έκτη, με 700 κάπου ευρώ το μήνα. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά θετικό και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι ότι για τα πρώτα 5 χρόνια οι νέοι επαγγελματίες θα έχουν πολύ χαμηλή εισφορά που θα αγγίζει περίπου τα 130 ευρώ, τόσο ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιχειρήσουν άνετα και χωρίς τον βρόγχο των ασφαλιστικών ταμείων από την πρώτη και όλας ημέρα. Όμως τα 220 ευρώ είναι υψηλό. Είναι υψηλό, θα έλεγε κανείς. Παλιότερα στον ΟΑΕ πληρώναμε και 400 ευρώ το μήνα. Γιατί τα 220 ευρώ είναι υψηλά? Διότι το κόστος ζωής έχει ανέβει. Ακριβώς. Πάντα εξετάζουμε τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι σήμερα και όχι αυτά που πιθανότατα να έχουμε στο μέλλον ή αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε το 70% με 80% των αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματίων ή οτιδήποτε, 7 στους 10, 6 με 7 στους 10 έχουν οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οφειλές που έρχονται από πολύ παλιά και από δεκαετία. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν θα πρέπει να έχεις μια ειδική αντιμετώπιση, να πληρώσουν ασφαλιστικές φορές που θα μπορούν και θα είναι δυνατό για αυτούς να καλύπτουν και τις παλιές και τις καινούργιες. Όταν λοιπόν οριζόντια κάνεις μια τομή και βγάζεις ένα νούμερο το οποίο θα πρέπει κάθε μήνα κάποιος να πληρώνει, νομίζω ότι έχεις κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν 120 δόσεις, 48 δόσεις και έχουν και τις τρέχουσες οφειλές. Όλο αυτό συσσωρεύει ένα ποσό το μήνα που μπορεί να αγγίζει και τα 700 με 1000 ευρώ. Άρα είναι δύσκολο για κάποιον να ανταπεξέλθει στις παλιές και στις νέες οφειλές.
Νομίζω πως για να είμαστε ρεαλιστές θα πρέπει να υπάρχει ένα στάζο στο οποίο θα ορίζει τις νέες εισφορές με βάση την οικονομική δυνατότητα που έχει. Διότι πολύ απλά έτσι εξηγείται πως καταπίπτουν κάθε μέρα οι όποιες ρυθμίσεις. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, είναι απλά μαθηματικά. Τα χρήματα που μπορεί κάποιος να διαθέσει για εισφορές και φόρους είναι συγκεκριμένα για τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο. Όταν αυτά δεν υπάρχουν, πολύ απλά θα πρέπει είτε να αφήσει απλήρωτο κάτι ή να ζήσει τρώγοντας και αναπνέοντας μόνο τον ατμοσφαιρικό αέρα, πράγμα που είναι αδύνατο. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι κυβερνώντες να λάβουν σοβαρά υπόψη όταν συνθέτουν τον πίνακα των εισφορών και το ύψος αυτών, το ότι υπάρχουν 7 στους 10 Ελληνές που κουβαλάνε ασφαλιστικές εισφορές προηγουμένων ετών, άρα θα πρέπει να τους δώσουν τη δυνατότητα και την ευελιξία να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες διαβίωσης των οικογενειών, δαπάνες διαβίωσης της επιχείρησης και της δουλειάς τους και εξυπηρέτησης παλαιότερων οφειλών και τρεχουσών. Είναι ένα μείγμα εκρηκτικό, δύσκολο, ψυχοφθόρο και γι' αυτό νομίζω για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να προβλεφθούν οφειλές και ρυθμίσεις με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Μάλιστα. Αλλιώς θα συνεχίζουμε να κάνουμε αποσπληρώνουν, που λέει κάποιος φίλος μου, και το κράτος θα συνεχίσει να κάνει προς εισπράττει. Δεν έχουν και άδικο οι φίλοι που το λένε αυτό. Νομίζω πως έχουν πολύ δίκιο. Πάμε να δούμε και τις κάρτες που μας έχεις ετοιμάσει για σήμερα. Υποχρεωτικές συναλλαγές ηλεκτρονικές με βάση το εισόδημα, πόσο θα αυξηθούν με βάση το εισόδημα και είμαστε υποχρεωμένοι. Είναι ένας παραλογισμός. Αυτοί που έχουν μπλοκαρισμένο λογαριασμό δεν μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί πολύ απλά ό,τι χρήματα θα τοποθετούν για να κάνουν μια συναλλαγή, αυτόματα θα δεσμεύονται. Άρα δεν θα μπορούν να κάνουν συναλλαγές. Αντιμετωπίζουν δηλαδή αυτή τη στιγμή έναν παραλογισμό και μια ένα διέξοδο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, όχι νομίζω, πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να δει πού βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, όχι τι θέλει το κράτος, τι μπορεί να δώσει ο πολίτης για το κράτος. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Συντελεστές φορολόγησης επιχειρήσεων. Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, Ρουμανία, μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκία, και η Τουρκία είναι χαμηλότερα με τα όσα προβλήματα, μέσος όρος του ΟΑΣΑ και εμείς φιγουράρουμε πάντα στα υψηλά. Ένα μεγάλο κράτος απαιτεί και πολλά έσοδα και μεγάλη συντήρηση. Περί άλλων τριβάζουμε εμείς. Άρα λοιπόν, όσο το κράτος συνεχίζει, αυτό που άκουσα πρόσφατα, δεν στο μετέφερα, σε μια συζήτηση που είχα αυτές τις μέρες, εξεπλάγει. Στην αρχή θύμωσα, μετά εξεπλάγει. Θα το συζητήσουμε μετά την τρίτη κάρτα. Για πάμε να δούμε και την άλλη. Συνταξιοδοτικά συστήματα. Διανεμητικά και μεικτά. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες πάνε εκεί που εμείς ακόμα το συζητάμε, στο να κεφαλαιοποιήσουμε το ότι ο καθένας εισφέρει να λαμβάνει στο τέλος. Εμείς ακόμα το συζητάμε. Τα ανεπτυγμένα κράτη όμως, ακόμη και οι αναδυόμενες οικονομίες, ήδη οδεύουν για εκεί σε μεγάλο ποσοστό. Για πες μου τώρα που με περιεργεί, τι άκουσες πρόσφατα και εξεπλάγει. Ήμουν αυτό που σμάρτησα σε μια συζήτηση και κάποια στιγμή αναρωτήθηκα γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας, στον περίγυρό μας και στην χώρα μας. Τι αφορούσε η συζήτηση? Αφορούσε την ανάπτυξη αυτής της χώρας, το πώς θα πάμε μπροστά και το πώς παράλληλα θα έχουμε το κομμάτι του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καταστήσει βιώσιμο. Ναι. Και κατάλαβα πως αυτή τη χώρα, οι συνταξιούχοι, αυτοί που είναι στα πρόθυρα της σύνταξης, μπορούν, έχουν το δικαίωμα και θα ήθελαν, αυτό είναι το άσχημο, να μιλήσουν και να αποφασίσουν για ανάπτυξη. Και οι νέοι να συζητάνε για το πώς θα γίνει καλύτερο ένα συνταξιοδοτικό σύστημα. Έχουμε βάλει μόνιμα το κάρο μπροστά από το άλογο. Ο νέος ο 25άρης θα πρέπει να κληθεί να συζητήσει την ανάπτυξη και το πώς θα δημιουργήσει πλούτο, όχι να συζητάει για τη σύνταξη. Και ο 65άρης είναι αυτός που θα πρέπει να τύχει σεβασμού, αποδοχής, όμως είναι εκτός εποχής. Δεν είναι κομψό και δυστυχώς το λέω μα και ίσως στενοχωρώ κάποιους. Αυτός που είναι στη σύνταξη, όχι απλά δεν έχει το δικαίωμα, θα έπρεπε ο ίδιος να καταλάβει ότι δεν θα μπορεί και δεν πρέπει να σχεδιάζει το μέλλον του 25.
Σε αυτή τη χώρα λοιπόν δεν πρέπει όλοι να έχουμε λόγο για όλα. Λόγο. Μάλλον απόφαση. Όπως λέγαν και οι αρχαίοι ημών, αν δεν απατώμε, ο Θουκυδίδης το είχε πει, στη δημοκρατία γνώμη έχουμε όλοι. Όταν πρέπει όμως να πάρουμε απόφαση, τον λόγο έχουν οι ειδικοί. Οι νέοι έχουν τον λόγο για να δημιουργήσουν πλούτο. Οι συνταξιούχοι έχουν τον λόγο σε αυτή τη χώρα να συζητάνε για συντάξεις, για καλυτέρευση ως απόμαχοι του εργασιακού βίου. Μην μπερδευόμαστε. Μην ζητάμε από τους 70άριδες να μας δείξουν τον δρόμο. Έχουν αλλάξει εποχές. Τους σεβόμαστε, όμως θα πρέπει να αφήσουμε τους νέους που πέρα από τα όνειρα έχουν και ιδέες να μας δείξουν τον δρόμο πώς θα δημιουργήσουμε πλούτο σε αυτή τη χώρα. Γιατί αλλιώς φεύγουν και δημιουργούν αλλού πλούτο. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Επίσης. Ένα μήνυμα φίλου τηλεθεατή ή τηλεθεάτρες, δεν ξέρω, λέει: Συμφωνώ με όλα όσα είπατε νωρίτερα σχετικά με το γεροκομείο. Ενεργοποιήστε ομάδες εθελοντών που θέλουν και έχουν να προσφέρουν κάτι όλοι μαζί. Αν πάει ο καθής μόνος του και όχι με την ομπρέλα του Δήμου ή της Εκκλησίας, δεν σε εμπιστεύεται κανείς. Γιατί δεν υπάρχει χαμόγελο του παιδιού ή κάτι τέτοιο στην περιοχή των Ιωαννίνων. Στην Πογωνιανή είναι μακριά για να πάει κάποιος που θέλει να βοηθήσει κάθε μέρα. Όσο για τα σχολεία, αν ο σύλλογος καθηγητών κάποιου σχολείου ανακοινώσει στον τύπο ότι κάποια παιδιά πεινάνε, σίγουρα όλος ο κόσμος θα κινητοποιεί και θα μαζέψει χρήματα για να τα βοηθήσει. Λοιπόν, αυτά είναι προφανώς έτσι κάποια στα οποία απαντήσατε με βάση την πρώτη κουβέντα που είχαμε στο σταθμό. Πολλά από αυτά, εντάξει, έχετε δίκιο. Ό,τι και να πείτε, σε πολλά από αυτά που έχετε διατυπώσει στο μήνυμα, έχετε δίκιο. Το μανδύα του κάθος πρεπισμού πρέπει κάποια στιγμή να τον αφήσουμε στην άκρη και να δούμε τι έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία και να νοιαστούμε ένας τον άλλο. Mm-hmm. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα απόσπασμα, ένα βίντεο από τη χθεσινοβραδινή παρουσίαση του βιβλίου «Ό,τι έχω είναι και δικό σου». Μία πάρα πολύ όμορφη παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Ντάση. Είναι το δεύτερο βιβλίο στη σειρά που ουσιαστικά εκδίδεται. Αυτή τη φορά από τις εκδόσεις, ιατρικές εκδόσεις Β. Και είναι ένα βιβλίο ημερολόγιο, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, που στέλνει σημαντικά μηνύματα για τη μεταμόσχευση, το θαύμα της μεταμόσχευσης και την τεράστια πράξη αλτρουισμού της δωρεάς οργάνων. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την χθεσινοβραδινή εκδήλωση εδώ στα Γιάννενα, στην πόλη των Ιωαννίνων, σε γνωστό ξενοδοχείο. Να κλείσουμε έτσι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μην ξεχνάτε, απόψε στις 10 έχουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή De Facto. Καλή συνέχεια σε όλους. Η ιδέα της δωρεάς οργάνων και ιστών αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, καθώς και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της μεταμόσχευσης. Σήμερα η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, σύπατος και πνεύμονα και την πιο αποτελεσματική λύση για την τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Η δωρεά οργάνων και ιστών αφορά την προσφορά των οργάνων προς μεταμόσχευση από έναν συνάνθρωπό μας που δεν είναι πια στη ζωή. Από ένα δότη μπορούν να σωθούν μέχρι και 8 ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευση οργάνων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, ή ακόμη και να σωθούν έως και 100 ασθενείς μέσω της δωρεάς ιστών. Με το θέμα αυτό καταπιάνεται στο νέο της βιβλίου η συγγραφέας Κατερίνα Ντάση. Το πρωτότυπο βιβλίο ημερολόγιο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Β παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην πόλη των Ιωαννίνων. «Ό,τι έχω είναι και δικό σου» είναι ο τίτλος του και πλέκει με τη μυθοπλασία μια πραγματική ιστορία μεταμόσχευσης και δωρεάς οργάνων. Από τρία πρόσωπα συγγενικά έγιναν η κινητήρια δύναμη για να γραφτεί αυτή η ιστορία, που έχει πολλά στοιχεία μυθοπλασίας, στηρίζεται όμως στην ιστορία τριών ανθρώπων, νέων ανθρώπων, που είναι στη ζωή και αυτό το μήνυμα ήθελα να το μοιραστούμε με όλη την κοινωνία, γιατί η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες χώρες όσον αφορά τη δωρεά οργάνων. Πώς έχει αποδεχτεί ο κόσμος μέχρι στιγμής που έχει διαβάσει το βιβλίο ημερολόγιο, και είναι και ένα πρωτότυπο βιβλίο πραγματικά. Αξίζει ένα μπράβο σε εσάς και τις εκδόσεις που επιλέξατε να το βγάλετε έτσι. Τι λέει ο κόσμος, εκλονίζεται ίσως από την ιστορία και από τα μηνύματα που περνάει? Ο κόσμος έχει δεχτεί πολύ θετικά αυτή την ιστορία. Βεβαίως συγκλονίζεται, διότι ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για να δοθεί ζωή σε ανθρώπους που περιμένουν σε λίστα αναμονής. Όμως παρόλα αυτά
πολύ θετικά το διαβάζουν, γιατί βλέπουν την δύναμη, την μεγαλοψυχία των δωτών, θα πω, γιατί οι δωρητές είναι πολύ λίγοι στην Ελλάδα. Οι δότες όμως εκείνη τη δύσκολη στιγμή που χάνουν κάποιο πρόσωπο δικό τους, το ότι χαρίζουν όργανα των αγαπημένων τους προσώπων είναι αλτρουισμός, είναι μεγαλοψυχία, είναι στάση ζωής. Κύριε Ιωάννου, είστε από τα τιμόμενα πρόσωπα απόψε. Είστε ένας από τους τρεις λόγους που έχει γραφτεί το βιβλίο της ξαδέρφης της Κατερίνας της Δάση και μας στέλνει πραγματικά ένα πολύ σημαντικό μήνυμα αλτρουισμού, ανθρωπιάς και το πώς πραγματικά την ίστατη ώρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί να δώσει τα όργανα του παιδιού του, αλλά να πραγματικά να πιάσουν τόπο να πάνε σε έναν άλλον άνθρωπο. Σίγουρα αυτές οι ώρες είναι πολύ σκληρές για όλους. Από πίσω υπάρχουν άτομα τα οποία περιμένουν και μετράνε το χρόνο, το λεπτό για να βρεθεί κάτι, μια ελπίδα, ένα φως στο τούνελ για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Πιο δίπλα όμως υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία, όπως είπατε, βρίσκουν το θάρρος να δωρήσουν τα όργανα ενός συγγενή τους, ώστε να συνεχίσουν κάποιος άλλος τη ζωή τους και την πορεία του γενικώς. Όλα αυτά είναι πολύ δυνατά. Θα πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι μπορεί να προσφέρει, τι θέλει να προσφέρει και τι θέλει να κάνει πραγματικά τον συνάνθρωπό του. Ποτέ δεν μην ξεχνάμε ότι, όπως λέει ένας φίλος μου, όλοι είμαστε σε ένα ποτάμι, λέει. Και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βρεθείς στην απέναντι όχθη του ποταμού. Ποτέ δεν ξέρεις, δηλαδή, πότε θα χρειαστεί κάποια στιγμή στη ζωή σου να γίνεις ένας λήπτης. Να χρειαστεί εσύ ένα πραγματικά ένα μόσχευμα. Οπότε πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε, να μάθουμε, να γνωρίζουμε, να ενημερωθούμε σωστά για το τι σημαίνει μεταμόσχευση και για το τι σημαίνει δωρεά οργάνων. Τώρα όλα τα υπόλοιπα παραδείγματα υπάρχουν. Ζω 22 χρόνια μεταμοσχευμένος. Στην οικογένειά μας έχουν ζήσει τη μεταμόσχευση σε όλες τις φάσεις. Έτυχε και σε μένα και στον αδερφό μου να χρειαστεί ένα μόσχευμα. Και ακόμα πιο σύντομα στο γιο μου, ο οποίος είναι τώρα 5 χρονών, ζει τα τελευταία 5 χρόνια με μια καρδούλα από την Ιταλία. Και χάρη στο θάρρος των γονιών τους, ενός παιδιού, το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση, ήταν μια αναστρέψη κατάστασή του, να βρεθεί ένα μόσχευμα για μας, την τελευταία πραγματικά στιγμή. Είναι πολύ δυνατά όλα αυτά τα πράγματα. Για το βιβλίο μίλησαν ο Αναστάσιος Χατζής, παιδίατρος εντατικολόγος, διευθυντής ΜΕΘ και πρώην πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, και η Σάντρα Ζαφυρακοπούλου, γενική διευθύντρια του Make a Wish Ελλάς. Έχει γραφτεί ένα βιβλίο με πολύ συνέστημα, με πολύ αγάπη και με πολύ αισιοδοξία, γιατί οι ήρωες του βιβλίου είναι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μεταμόσχευση καρδιάς και τους έχουμε κοντά μας, όχι απλώς ζωντανούς, είναι άνθρωποι δραστήριοι, είναι και ένα παιδάκι, είναι συγκλονιστική ιστορία. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ανανεώνουμε το μήνυμα ότι η δωρεά οργάνων είναι μια προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης και όλοι μας πρέπει να το σκεφτόμαστε και όλοι πρέπει να είμαστε ταγμένοι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας όταν έχουν ανάγκη. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης. Εμείς ήρθαμε όχι τόσο πολύ θεσμικά ως πρόσωπα πίσω από το Make a Wish να μιλήσουμε για τον εθελοντισμό και να μιλήσουμε για την έννοια της αλληλεγγύης, της βαθιάς αλληλεγγύης. Και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι έχουμε την ψευδαίσθηση ως άνθρωποι ότι τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μας τα ορίζουμε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πλάνη. Τα περισσότερα πράγματα δεν τα ορίζουμε. Γι' αυτό καλό θα κάνουμε για αυτά που ορίζουμε να είμαστε αλληλέγγυοι και να βοηθάμε. Διότι οι απειλητικές ασθένειες, γίνεται εδώ πέρα θα γίνει λόγος για την μεταμόσχευση οργάνων κτλ. Είναι ένας κλήρος. Τις περισσότερες φορές δεν φταίει κανείς. Είναι ένας κλήρος τον οποίο τραβάει μια οικογένεια και οφείλει να διαβεί αυτόν τον πολύ δύσβατο δρόμο. Δεν μπορούμε ούτε να σταυροκοπιόμαστε, ούτε να χτυπάμε ξύλα, ούτε να γυρνάμε, να κάνουμε πυρουέτες γύρω από τον εαυτό μας.
Ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσεις και να νιώσεις καλύτερα πρώτα απ' όλα με τον ίδιο στον εαυτό είναι να βοηθήσεις. Στη θέση του ουραγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και ιστών παραμένει η χώρα μας και την κατάσταση αυτή περιέγραψαν γλαφυρά δύο άνθρωποι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Μιχαήλ Μίτσης, καθηγητής χειρουργικής και μεταμοσχεύσεων νεφρού, και ο Βασίλειος Κουλούρας, καθηγητής παθολογίας και διευθυντής ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οπότε το μόνο που έχω να πω είναι καλή επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι κάθε προσπάθεια η οποία εισάγει προβληματισμούς, σκέψεις αλλά και βιωματικές εμπειρίες από ό,τι καταλαβαίνω σε σχέση με όλη αυτή την πολύπλοκη διαδικασία αλλά τόσο ιδιαίτερη και τόσο αξιόλογη που είναι η μεταμόσχευση οργάνων είναι πάρα πολύ χρήσιμη για ένα χώρο ο οποίος είχε προβλήματα, εξακολουθεί να έχει και δυστυχώς φαίνεται να γίνονται όλο και πιο σύνθετα, όλο και πιο δυσεπίλυτα. Παρά αυτό που πιστεύει πολλοί κόσμος, ότι παραδοσιακά στη χώρα μας είχαμε μια κατάσταση στην οποία υπήρχε δυσκολία και μεγάλο ποσοστό άρνησης των συγγενών να συνενέσουν στην πιθανότητα δωρεάς οργάνων του συγγενούς τους, του άτυπου συγγενούς τους που βρέθηκε με συνθήκες εγκεφαλικού θανάτου σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια από τώρα δεν ήταν έτσι. Τα ποσοστά της συνένεσης ήταν αρκετά υψηλά και πάντως όχι μικρότερα από χώρες της Ευρώπης, τις οποίες χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα για το χώρο των μεταμοσχεύσεων, όπως είναι οι χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία, Πορτογαλία κλπ. Τα τελευταία όμως 4-5 χρόνια, δυστυχώς, και ίσως ο κ. Χατζής να ξέρει και τα νούμερα για αυτά να μας βοηθήσει, φαίνεται, και ο κ. Κουμπούρας, φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει ακόμα και αυτό. Πράγμα δηλωτικό για μένα, μιας διαφορετικής προσέγγισης πλέον της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο ζήτημα της δωρεάς οργάνων, η οποία είναι απογοητευτική. Και επειδή τίποτα δεν συμβαίνει εν κενό και τυχαία, νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή και έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνία με, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, κοινωνικό αναλφαβητισμό, οδεύοντας προς τον ιστορικό αναλφαβητισμό και την απώλεια ιστορικού στίγματος. Δεν ξέρω αν φαίνομαι απεσιόδοξος, είμαι εδώ για να λέω αυτό που πιστεύω και όχι για να χαϊδεύω αυτιά. Καθένας μας σας πάρει τις ευθύνες του. Και εντάξει, έχουμε αποδείξει ιστορικά ότι μπορούμε να ξεπερνάμε δυσκολίες. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή τη φορά τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι διευθυντής της εντατικής και συντονιστής ημών μεταμοσχεύσεων για 25 χρόνια. Θα μεταφέρω την εμπειρία μου, η οποία και εμένα λοιπόν είναι ερευνητική και παραπλήσια με τον κύριο Μίτση και μας έχει εντυπωσιάσει που οι αρνήσεις από τους συγγενείς να χαρίσουν όργανα προς την κοινωνία φτάνουν στο 60-80 λοιπόν το επιθυμητό από την κλίνικη μας. Ήταν σίγουρα λίγο καλύτερα πριν από μερικές δεκαετίες και σιγά σιγά λοιπόν φτάνουμε σε μια κατάσταση που έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Οι άνθρωποι συνεχώς έχουν στο μυαλό τους άλλη σκέψη από πίσω. Επίσης δεν συνάδουν με την μεγάλη αξιοπιστία την οποία έχει ολυθεί η ιστορία, που είναι εξαιρετικά αυστηρή, έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς και αυτοί λοιπόν συγγενείς και συνεχώς λοιπόν αρνούνται. Σκέφτομαι να κάνω μία μελέτη, μήπως και καταφέρω να ψηλαφίσω για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχει αυτό το μεγάλο ποσοστό λοιπόν της αρνήσης. Τα όργανα λοιπόν γεννιούνται μέσα στην εντατική, εκεί οι ασθενείς έρχονται σε θάνατο λοιπόν εγκεφαλικό και εκεί είναι η πηγή όλων των επόμενων βημάτων μέχρι να φτάσουν λοιπόν ως την μεταμόσχευση. Εκτός από τις γνωστές αιτήσεις ότι είναι μια δύσκολη ιστορία, ο κόπος που δεν είναι μεγάλος, ότι στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν έλλειψη υποκλίνηση και οι γιατροί πιέζονται να βάλουν άλλους ασθενείς.
Η δικιά μου εμπειρία λέει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό λοιπόν από εμείς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι εύκολο να το αλλάξουμε αυτό. Νομίζω ότι η κοινωνία μας έχει αποδομηθεί έντονα σε τέτοια θέματα. Έχει επικρατήσει μια εγωπάθεια απίστευτη, δηλαδή σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και όχι λοιπόν να βοηθήσουμε την κοινωνία. Και μην, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια δωρεά ενός οργάνου προς την κοινωνία για να σωθούν άνθρωποι. Και φαίνεται πως σήμερα οι Έλληνες δεν χαρίζουν τίποτα. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία. Λοιπόν, εύχομαι αυτή η εκδήλωση να βοηθήσει και το βιβλίο αυτό. Και σε ευχαριστώ. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν πολίτες, ακαδημαϊκοί, ιατροί, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Γάτσιος. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων Πατήρ Θωμάς Ανδρέου, η Αντιπεριφερειάρχης Αγνινάκου και ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Γιάννης Αϊβατίδης. Για αυτό το θέμα που διαπραγματεύεται μέσα από αυτό το όμορφο βιβλίο που σήμερα παρουσιάζεται. Το ζήτημα της δωρεάς οργάνων έχει απασχολήσει πολλές φορές την Εκκλησία. Πιστεύουμε απόλυτα ότι ο πρώτος δωρεοδότης, ο πρώτος αιμοδότης είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στην Ελλάδα, θα πρέπει να το υποσημειώσουμε αυτό, ο πρώτος ο οποίος είχε θέσει τον εαυτό του ως δωρητή οργάνων ήταν ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ Τίκας, ο Αποϊωαννίνων. Ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε κάρτα δωρητού οργάνων. Βέβαια, η ηλικία του και η κατάσταση υγείας του δεν επέτρεψε στο τέλος να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν πάβει ότι είχε την πρόθεση αυτή και ο ίδιος ως προκαθήμενος Ελλαδικής Εκκλησίας έδωσε το παράδειγμα. Δυστυχώς τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες. Ευχόμαστε σε κάποια στιγμή η πολιτισμική κοινωνία των ανθρώπων που δέχεται τον άλλον όπως είναι και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξία του προσώπου, να καταλάβει ότι είναι επιτακτική στη ανάγκη πλέον αυτό το ζήτημα της δωρεάς οργάνων να γίνει περισσότερο γνωστό με έναν βιωματικό τρόπο που θα καλύψει περισσότερο τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στο ζήτημα αυτό. Εύχομαι μέσα από αυτό το βιβλίο να γίνουμε όλοι πιο ευαίσθητοι στο θέμα της δωρεάς οργάνων και να το δούμε με άλλο μάτι. Γιατί παρόλο που ως λαός είμαστε άνθρωποι της προσφοράς, θέλουμε να προσφέρουμε, να βοηθάμε, νομίζω ότι όταν το πρόβλημα μας χτυπάει την πόρτα, ειδικά στη δωρεά οργάνων, ερχόμαστε πιο κοντά και τότε το θυμόμαστε. Συμφωνώ με τους κύριους που είναι και οι πλέον αρμόδιοι. Τα ποσοστά που διάβασα για την Ελλάδα είναι απογοητευτικά. Είμαστε από τις τελευταίες θέσεις στην δωρεά οργάνων. Δεν ξέρω τι φταίει. Ίσως φταίει η έλλειψη ενημέρωσης, η μημάθεια. Γιατί έχω πει και άλλες φορές, η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Έχουμε μια προκατάληψη, νομίζω, με την δωρεά οργάνων. Εύχομαι ξανά να, μέσα από το βιβλίο σας να δούμε με άλλο μάτι τη δωρεά οργάνων και να γίνουμε όλοι πιο ευαίσθητοι στο θέμα αυτό. Από δράσεις των αρμοδίων καθηγητών, των μεταμοσχεύσεων, πιστεύω ότι θα συμβάλλει στην ενημέρωση και στην επιστοτοποίηση του κοινού για την ανθρωπιστική πράξη τη δωρεά των οργάνων. Πιστεύω να συνεισφέρει σε όλους μας, να δώσει ένα παράδειγμα.